Καλησπέρα λοιπόν εκ νέου σε όλους και όλες. Έχει πάει η ώρα 8 και 10, οπότε θα έλεγα να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ για την τηλεπαρουσία σας. Είμαι ο Γιώργος Παπαϊωάννου, ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος σπουδών μας, του μεταπτυχιακού στην πολιτιστική πολιτική και ανάπτυξη. Σήμερα έχουμε την καθιερωμένη μας πια μηνιαία έτσι, διάλεξη, μηνιαία δράση, την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα. Και έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τη συνάδελφο αυτή την περίοδο από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, αλλά και συνεργάτηδα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, την Μαρία Τσιεχατέ, η οποία είναι η πλέον ειδική σε παγκόσμιο επίπεδο, η Μαρία, για να μας μιλήσει για πολιτισμική διπλωματία και συγκεκριμένα για το ρόλο του πολιτισμού στο πεδίο της διπλωματίας, διερευνώντας τις δυνατότητες και τις προοπτικές της πολιτιστικής διπλωματίας. Μαρία, είναι μεγάλη χαρά μας που σε έχουμε σήμερα ως ομιλήτρια και θα σε ακούσουμε με πολύ προσοχή σε αυτό το θέμα που, αν μη τι άλλο, είναι κεντρικό, το πώς δηλαδή η Ελλάδα, η Κύπρος, αλλά και γενικώς οι χώρες του κόσμου μπορεί να αξιοποιήσουν τον πολιτισμό σε διπλωματικό επίπεδο στο πλαίσιο της πολιτισμικής διπλωματίας. Πρόσφατα έχει εκδοθεί και το βιβλίο σου. Θα χαρούμε να μας πεις και γι' αυτό λίγα πράγματα. Και τι να πω, πολύ πιθανόν την Μαρία Τσιεχατέ να την έχετε γνωρίσει στο πλαίσιο της διδασκαλίας της στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, οπότε να είναι ήδη γνωστή σε όλους και όλες. Θα τη γνωρίσουμε όμως σήμερα μέσω της συγκεκριμένης διάλεξης. Μαρία, ξανά σε υπέρ ευχαριστώ. Ο λόγος σε σένα, σε ακούμε με γόνιμη περιέργεια. Αγαπητέ κύριε Παπαϊωάννου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και φυσικά για την πρόσκληση. Και ευχαριστώ όσοι συντονίστηκαν σήμερα, Κυριακή βράδυ, μαζί μας για αυτή την παρουσίαση, η οποία ασχολείται, όπως είπαμε, με το ρόλο της πολιτιστικής διπλωματίας και του πολιτισμού γενικότερα στην προώθηση θεμάτων που άπτονται και της εξωτερικής πολιτικής μιας χώρας. Όντως, πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα βιβλίο σχετικά με αυτό το θέμα, το οποίο συνεπιμεληθήκαμε με την αγαπητή συνάδελφο τη Δήμητρα Τιγκισλάρη, το οποίο επικεντρώνεται σε θέματα της ελληνικής πολιτιστικής διπλωματίας, το τι προκλήσεις αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το πεδίο, αλλά και το τι προοπτικές ανοίγονται για την Ελλάδα σε αυτό το τομέα. Και σήμερα θα δούμε το θέμα ακόμα πιο σφαιρικά, συζητώντας και πέρα από τα πλαίσια της Ελλάδας και της Κύπρου και βλέποντας και πράγματα και παραδείγματα από το διεθνή χώρο για να εξερευνήσουμε ακόμα πιο ευρέως ακριβώς τις προοπτικές που ανοίγονται. Κλείνω την κάμερά μου για να μπορέσουμε να βλέπουμε πιο καλά τις διαφάνειες. Η σημερινή λοιπόν παρουσίαση είναι αφιερωμένη σε ένα ιδιαίτερο θέμα, το οποίο πράγματι προσελκύει τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον, την πολιτιστική διπλωματία και τις δυνατότητες του πολιτισμού στο διπλωματικό πεδίο και στην εξωτερική πολιτική. Στην παρουσίαση τη σημερινή θα προσπαθήσουμε να οριοθετήσουμε το πεδίο, να εξηγήσουμε τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε σε όρους όπως η πολιτιστική διπλωματία ή η ήπια ισχύς. Και θα εξετάσουμε επίσης την εξέλιξη του πεδίου. Θα δούμε κάποια πράγματα για το πώς εξελίχθηκε αυτό το πεδίο, αλλά κυρίως θα διερευνήσουμε τους τρόπους και τα εργαλεία με τα οποία ασκείται η πολιτιστική διπλωματία μέσα από μία σειρά παραδειγμάτων από διάφορες χώρες και οργανισμούς. Σύμφωνα με τον James William Fulbright, τον γνωστό Αμερικανό γερουσιαστή και μακροβιότερο πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και γνωστό εμπνευστή του γνωστού προγράμματος υποτροφιών, στη μακρά πορεία της ιστορίας, το να καταλάβουν οι άλλοι τη σκέψη σου μπορεί να επιφέρει πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια από την κατοχή ακόμα ενός ηχείου ή άλλου πολεμικού εξοπλισμού. Παρόλο που αυτό μπορεί να φαντάζει τις μέρες μας παράξενο, ο Fulbright με τη φράση του αυτή αναγνώρισε κατά κάποιο τρόπο τη δύναμη του πολιτισμού και της κουλτούρας ως ένα βασικό πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής. Τα τελευταία χρόνια το πεδίο της πολιτιστικής διπλωματίας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ερευνητών και φορέων σε μια προσπάθεια
αναζήτηση δρόμων άσκησης ήπιας ισχύως και εξέτασης του ρόλου της στις διεθνείς σχέσεις. Παρόλο όμως τη δημοφιλία του όρου, υπάρχουν πολλά ερωτήματα που προκύπτουν ως προς το τι περιλαμβάνει πραγματικά η πολιτιστική διπλωματία, ποιο ρόλο μπορεί να έχει στις διεθνείς σχέσεις και στο διεθνές προφίλ μιας χώρας και εν τέλει πώς ασκείται και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί για την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής. Σε αυτή λοιπόν την ουσίαση θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια πρώτη περιεκτική εικόνα και να εξετάσουμε τις πραγματικές διαστάσεις και δυνατότητες του πεδίου της πολιτικής διπλωματίας. Πριν εξετάσουμε εις βάθος τις δυνατότητες της πολιτιστικής διπλωματίας, καλό θα ήταν πρώτα να αποσαφηνίσουμε κάποιους όρους και να δούμε τι πραγματικά περιλαμβάνει η πολιτιστική διπλωματία ως πρακτική, μιας και πολλές φορές ο όρος αυτός έχει παρερμηνευτεί ή έχει χρησιμοποιηθεί άκρητα, χωρίς μια σωστή κατανόηση του πεδίου και του τι πραγματικά περιλαμβάνει. Πώς μπορούμε να ορίσουμε την πολιτιστική διπλωματία και τι ακριβώς εννοούμε τελικά με τον όρο αυτό? Το 2006, η Αμερικανίδα πρέσβη Σύνθια Σνάιντερ δημοσίευσε ένα άρθρο για την πολιτιστική διπλωματία με τίτλο «Cultural Diplomacy, Hard to Define, but you'd know it if you saw it». Ή αλλιώς, «Πολιτιστική διπλωματία, δύσκολο να την ορίσεις, αλλά θα την καταλάβεις όταν τη συναντήσεις». Παρόλο που ο τίτλος δεν βοηθά ιδιαίτερα να καταλάβει κανείς τη φύση της πολιτιστικής διπλωματίας, αντανακλά ακριβώς ένα από τα βασικά της χαρακτηριστικά. Ότι δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να οριστεί με απόλυτο τρόπο και περιέχει πολλά διαφορετικά στοιχεία και τρόπους δράσης που πολλές φορές είναι δύσκολο να τα συμπεριλάβεις όλα σε ένα και μόνο ορισμό. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε την πολιτιστική διπλωματία ως τη χρήση του πολιτισμού ενός κράτους με σκοπό την υποστήριξη των στόχων της εξωτερικής του πολιτικής ή της διπλωματίας. Σε μια ερμηνεία μπορεί να χαρακτηριστεί και ως η ανταλλαγή ιδεών, πληροφοριών, τέχνης και άλλων πτυχών του πολιτισμού μεταξύ των εθνών και των πολιτών τους για την προώθηση αμοιβαίας κατανόησης. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλες τις προσπάθειες οριοθέτησης της πολιτιστικής διπλωματίας, εξακολουθεί να υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη ξεκάθαρου ορισμού του πεδίου και του τι ακριβώς περιλαμβάνει, με ποιους τρόπους και με ποια εργαλεία εφαρμόζεται και πώς ακριβώς τελικά λειτουργεί. Και αυτή δεν υπάρχει και μια γενική συμφωνία σχετικά με το τι συνεπάγεται αυτή η πρακτική ή ποιοι είναι οι στόχοι της. Το πεδίο έχει επεκταθεί σημαντικά με την πάροδο των ετών και πλέον θα μπορούσαμε να πούμε ότι χαρακτηρίζει σχεδόν κάθε πρακτική που σχετίζεται με σκόπιμη πολιτιστική συνεργασία μεταξύ εθνών. Η πολιτική διπλωματία ασκείται διαμέσου πολλών διαφορετικών στοιχείων του πολιτισμού, όπως είναι για παράδειγμα η γλώσσα, οι τέχνες, τα έθιμα, οι παραδόσεις, οι πολιτιστικές αξίες και τα αγαθά. Άρα, ουσιαστικά ο πολιτισμός στήθεται στο επίκεντρο τέτοιων πρακτικών, με την ευρύτερη του έννοια, χρησιμοποιώντας όχι μόνο την πολιτιστική κληρονομιά και την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά και τους τρόπους ζωής μιας κοινωνίας. Τα έθιμα, τα δόσεις, τις αξίες, οι οποίες ταξιδεύουν σε άλλες χώρες, επηρεάζοντας σημαντικά άλλους λαούς προς όφελος των στόχων της διπλωματίας. Και όπως θα δούμε, αυτή η ευρύτητα και ποικιλομορφία της έννοιας του πολιτισμού χαρακτηρίζει επίσης και την έννοια της πολιτιστικής διπλωματίας, η οποία μπορεί να ασκηθεί διαμέσου όλων αυτών των στοιχείων του πολιτισμού που έχουμε αναφέρει. Επομένως, όταν μιλάμε για πολιτιστική διπλωματία, δεν θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά σε πολιτιστικά προϊόντα όπως την τέχνη, το θέατρο, τη λογοτεχνία, αλλά θα πρέπει να εστιάζουμε και στις κοινωνικές και πολιτικές ιδεολογίες που διαμορφώνουν και επηρεάζουν την πολιτιστική παραγωγή, όπως είναι για παράδειγμα η ελευθερία της σκέψης, της έκφρασης και της μετακίνησης, η ισότητα, η ισονομία, η κοινωνική δικαιοσύνη, η διαφάνεια και η λογοδοσία, καθώς και μια ισχυρή και αυτόνομη κοινωνία των πολιτών. Τα ιστορία που μπορούν να επιτευχθούν μέσα από την πολιτιστική διπλωματία είναι πολλοί. Καταρχάς, η καλλιέργεια της αμοιβαίας κατανόησης, η ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχέσεων μεταξύ διαφορετικών χωρών, η άμπλυνση των διαφορών και η αποφυγή των συγκρούσεων, η καταπολέμηση των στερεοτύπων ή των αρνητικών εικόνων που μπορεί να υπάρχουν για μια χώρα, η δημιουργία θετικών εθνικών εικόνων για μια χώρα σε άλλα κράτη, αυτό που πολλές φορές αποκαλούμε ως «win the hearts and minds»,
που αυτό με τη σειρά του μπορεί να αλλάξει προς το θετικό τη στάση των χωρών αυτών σε θέματα που άπτονται της διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής, αλλά και απλά ωφέλη για την οικονομία και τον τουρισμό. Και φυσικά η πολιτισμική διείσδυση και η προβολή της εικόνας ενός κράτους με απότερο στόχο την πραγμάτωση εθνικών επιδιώξεων και πολιτικών. Επομένως, ωφέλη από τη σωστή και στοχευμένη εφαρμογή της πολιτιστικής διπλωματίας μπορούν να γίνουν εμφανείς σε πολλούς τομείς. Όσον αφορά στην πολιτική της διεθνής σχέσης, οι πρακτικές της πολιτιστικής διπλωματίας μας βοηθούν στην ενίσχυση των εθνικών σχέσεων, τη βελτίωση του κύρους μιας χώρας, τη σύσφιξη σχέσεων με άλλες χώρες και στρατηγικούς εταίρους και την αύξηση της επιρροής στο διεθνές γίγνεσθε. Δεν θα ήταν καθόλου να πούμε ότι η διαμόρφωση συμπάθειας και εκτίμησης της διεθνούς κοινής γνώμης μέσα από ενέργειες που άπτονται της πολιτιστικής διπλωματίας είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Φυσικά, η αύξηση της επιρροής και των σχέσεων ανοίγει δρόμους και στην ανάπτυξη της οικονομίας μέσα από εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες, ενίσχυση της πολιτιστικής παραγωγής, αλλά φυσικά και των τουριστικών ροών σε μια χώρα. Και αυτά ενισχύουν και το πολιτιστικό προϊόν της ίδιας της χώρας και ενισχύουν τη συμμετοχή, την ευρύτερη συμμετοχή του κοινού στην πολιτιστική ζωή. Ένα επίσης σημαντικό ερώτημα είναι και το ποιοι φορείς ασκούν πολιτιστική διπλωματία. Όπως εξηγήσαμε ήδη, η πολιτιστική διπλωματία περιγράφει προγράμματα ή δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται ή οργανώνονται από την κυβέρνηση και τις υπηρεσίες της, που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον πολιτισμό ως τρόπο προώθησης των πολιτικών, στρατηγικών ή εθνικών τους συμφερόντων. Επομένως, πρόκειται για μια πρακτική που καθοδηγείται από την κυβέρνηση για να ενισχύσει την εθνική και διεθνή εκπροσώπηση που αναλαμβάνουν οι επίσημοι απεσταλμένοι του κράτους. Επειδή η πολιτιστική διπλωματία ως πεδίο δράσης είναι ιδιαιτέρως ευρύ και άπτεται εκ της φύσεως του πολλών διαφορετικών θεμάτων, είναι λογικό ότι σε αυτήν θα εμπλέκονται πολλά διαφορετικά υπουργεία, κυβερνητικοί φορείς, που τα χαρτοφυλάκια τους σχετίζονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με θέματα πολιτιστικής διπλωματίας. Πρωταρχικό ρόλο παίζουν συνήθως τα υπουργεία εξωτερικών των χωρών, μιας και παραδοσιακά και ιστορικά ασχολήθηκαν πρώτα με τα ωφέλη που θα μπορούσε να προσφέρει ο πολιτισμός στην εξωτερική πολιτική του κράτους. Και φυσικά τα υπουργεία εξωτερικών έχουν τη δυνατότητα να κινητοποιούν ένα ευρύ δίκτυο πρεσβειών και προξενείων τους στο εξωτερικό, διευκολύνοντας και το έργο πολιτιστικών φορέων και προωθώντας με αυτόν τον τρόπο τη δράση τους. Από την άλλη, κέριο ρόλο έχει φυσικά να διαδραματίσει και το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο έχει υπό την εποπτεία του το σύνολο των πολιτιστικών φορέων της χώρας και άρα έχει στη διάθεσή του το υλικό από ένα πολυδύναμο, θα λέγαμε, δίκτυο, το οποίο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για πολλές δραστηριότητες. Ένας ακόμα φορέας στην εξίσωση είναι και το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο σχετίζεται άμεσα με μορφωτικά θέματα και με την καλλιέργεια της διδασκαλίας της εθνικής γλώσσας στο εξωτερικό, και την εκπαίδευση φυσικά των διασπορικών κοινοτήτων. Και τέλος έχουμε το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο φυσικά έχει τη δύναμη να συνεισφέρει μέσα από τις δραστηριότητές του, που μπορούν να διαμορφώσουν την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Και βέβαια να πούμε ότι πέρα από τους κυβερνητικούς φορείς, υπάρχουν και ιδιωτικοί φορείς, όπως είναι τα μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα, που με τις δράσεις συνεισφέρουν σημαντικά στις δραστηριότητες των κυβερνητικών φορέων σε σχέση με την πολιτιστική διπλωματία, όπως επίσης και η ίδια η κοινωνία των πολιτών. Ένα χώρος που είναι ιδιαίτερα συνυφασμένος με την πολιτιστική διπλωματία είναι η λεγόμενη ήπια ισχύς. Ο όρος επινοήθηκε από τον πολιτικό επιστήμονα του Harvard, Joseph Nye, το 1990, και έκτοτε έχει κυριαρχήσει στις διεθνείς σχέσεις και τη δημόσια διπλωματία και μάλιστα συχνά χρησιμοποιείται και με τρόπους που απέχουν πολύ από αυτό που είχε αναφέρει αρχικά ο Νάι. Ο Νάι διέκρινε ανάμεσα στη στρατιωτική δύναμη που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατήχαν φυσικά τότε σε αυθονία και στην μαλακή ή ήπια δύναμη του να κάνεις τους άλλους να θέλουν αυτό που θέλεις και εσύ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτό φυσικά βασίζεται
στην ελκυστικότητα των ιδεών κάποιου ή στην ικανότητα να θέτει την πολιτική ατζέντα με τρόπο που διαμορφώνει τις προτιμήσεις που εκφράζουν οι άλλοι. Σύμφωνα με αυτή τη γραμμή σκέψης, ο πολιτισμός, οι τέχνες, η λογοτεχνία μπορούν να συμβάλλουν στην ελκυστικότητα μιας χώρας και επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία θετικών εικόνων μιας χώρας διεθνώς. Όπως παρατήρησε, οι πολιτικοί ηγέτες και οι φιλόσοφοι έχουν από καιρό κατανοήσει τη δύναμη που προέρχεται από το να μπορείς να καθορίσεις την ατζέντα και το πλαίσιο μιας συζήτησης. Η ικανότητα καθιέρωσης των προτιμήσεων τείνει να συνδέεται με άλλους πόρους δύναμης, όπως ο πολιτισμός, η ιδεολογία, οι θεσμοί. Ο Νάι βέβαια υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να αναπτύσσουν την ήπια δύναμη παράλληλα με τη σκληρή στρατιωτική τους δύναμη. Και αυτό είναι κάτι που ξεχνάμε πολλές φορές ή μια παρερμηνία που υπάρχει πολύ έντονα σε πολλούς που αναφέρονται στην ήπια δύναμη. Επομένως, η ήπια δύναμη είναι η δυνατότητα μιας χώρας να πείθει τους άλλους, αντί να τους εξαναγκάζει, μέσω της στρατιωτικής ισχύος ή της οικονομικής επιβολής, και η δυνατότητα να προσελκύει και να δημιουργεί σχέσεις, δημιουργώντας ουσιαστικά, θα λέγαμε, μια εικόνα με την οποία οι άλλοι να μπορούν να ταυτιστούν ή να μπορούν να σεβαστούν. Σύμφωνα με τον Νάι, η ήπια ισχύς και η ικανότητα μιας χώρας να πείθει τους εταίρους της μέσω της έλξης βασίζεται σε τρεις παράγοντες. Στην κουλτούρα και τον πολιτισμό, στις πολιτικές θυσίες, στο βαθμό που τις ενσαρκώνει η χώρα τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, και στη στάση που η ίδια διατηρεί σε ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, στο βαθμό φυσικά που αυτές κρίνονται ως νόμιμες και ηθικές. Αυτό που φορές δεν γίνεται ξεκάθαρο αντιληπτό και οδηγεί και σε άκρητες χρήσεις του όρου πολλές φορές, είναι ότι η ελκυστικότητα του πολιτισμού από μόνη της δεν αποτελεί ήπια ισχύ. Μπορεί να είναι ένας όρος ήπιας δύναμης υπό τον όρο ότι θα αναπτυχθεί για την επίτευξη σαφώς καθορισμένων στόχων πολιτικής στο πλαίσιο μιας μελετημένης στρατηγικής. Επομένως, η πολιτιστική διπλωματία συνδέεται με αυτόν τον όρο ως ένα κανάλι μέσω του οποίου μπορεί να ασκηθεί η ήπια δύναμη. Στην αυτή την έννοια της ήπιας ισχύως είναι και ο όρος εθνικό branding και η δημιουργία καλού ονόματος μιας χώρας στην παγκόσμια σκηνή. Η εικόνα μιας χώρας συνδέεται άμεσα με έννοιες όπως η εθνική ταυτότητα και επομένως η έννοια του πολιτισμού αναδεικνύεται και πάλι εδώ ως βασικό στοιχείο. Και θα λέγαμε ότι η εικόνα μιας χώρας είναι φυσικά συνδεδεμένη και έχει άμεσο αντίκτυπο και στην οικονομία, τις εξαγωγές, τον τουρισμό, τις άμεσες επενδύσεις. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο πολιτισμός αποτελεί σημαντικό κομμάτι ενός συστήματος μέσω του οποίου μια χώρα στέλνει μηνύματα προς τα έξω. Με όλα αυτά που φαίνονται στο σχεδιάγραμμα που σας βάζω εδώ, να αποτελούν διάβλους επικοινωνίας και προβολής εικόνων της χώρας, όπως είναι φυσικά οι άνθρωποι της, η εσωτερική και η εξωτερική της πολιτική, ο πολιτισμός και ούτω καθεξής. Μπορώ να αντιληφθώ ότι ο πολιτισμός πλέον προσλαμβάνει μια ιδιαίτερη διάσταση, τόσο ως προς την ήπια δύναμη μιας χώρας και ως προς την εξωτερική της πολιτική, συμπληρώνοντας, θα λέγαμε, τις επικοινωνιακές, οικονομικές, πολιτικές και εμπορικές σχέσεις. Χαρακτηριστικά ως προς αυτό είναι και τα λόγια του Αμερικανού γερουσιαστή Fulbright στον πρόλογο του έργου «Η τέταρτη διάσταση της εξωτερικής πολιτικής», ότι η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στη στρατιωτική αντίληψη και τις διπλωματικές δραστηριότητες στο σημερινό κόσμο. Η μορφή του κόσμου σε μια γενιά από σήμερα, και αυτό έχει λεχθεί τη δεκαετία του 60, θα επηρεάζεται πολύ περισσότερο από το πώς μεταλαμπαδεύουμε στους άλλους τις αξίες της κοινωνίας μας, παρά από τη στρατιωτική ή διπλωματική μας ανωτερότητα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει φυσικά μέχρι και σήμερα. Είναι όμως αυτή η στροφή στη δύναμη του πολιτισμού στις εξωτερικές σχέσεις ένα νέο ή πρόσφατο φαινόμενο? Η συγκεκριμένη φράση που σας δείχνω εδώ προέρχεται από επιστολή του Thomas Jefferson, του γνωστού Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, στον James Madison από την εποχή που ο Jefferson ήταν διπλωμάτης στο Παρίσι το 1785. Ο Jefferson σε αυτή την επιστολή είχε αναγνωρίσει
τη δυνατότητα πολιτιστικών εκφράσεων στη διαμόρφωση της διεθνούς κοινής γνώμης της εποχής, συμπυκνώνοντας ουσιαστικά την ουσία της πολιτιστικής διπλωματίας, αλλά και τα κίνητρα πίσω από τις πρακτικές της άσκησης της πολιτιστικής διπλωματίας. Περισσότερο από 200 χρόνια μετά, η παρατήρησή του παραμένει επίκαιρη. Βέβαια, παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχει αναθερμαθεί το ενδιαφέρον για αυτό που ονομάζουμε πολιτιστική διπλωματία, η πολιτιστική διπλωματία δεν αποτελεί πρόσφατο φαινόμενο, με παραδείγματα να καταγράφονται από αρχαιοτάτων χρόνων. Ήδη από την ελληνική αρχαιότητα συναντάμε την ιδέα της προβολής των μεγάλων επιτευγμάτων της πόλης κράτους, που αποτυπώθηκε και πολύ χαρακτηριστικά από τον επιτάφιο του Θουκυδίδη και την παρουσίαση του μεγαλείου της πόλης της Αθήνας. Από αρχαιοτά χρονών, η ανταλλαγή δώρων μεταξύ βασιλέων υπήρξε ένα από τα πρώτα δείγματα πολιτιστικής διπλωματίας, η οποία ενίοτε εκφραζόταν και με ανταλλαγές πολύτιμων έργων ή προϊόντων του κάθε βασιλείου, ως ένδειξη φιλίας και σύμβολο των σχέσεων που υπήρχαν ή που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν ανάμεσα στα βασίλεια, αλλά και ως μέσο γνωριμίας του πολιτισμού του ενός βασιλείου με το άλλο. Τέτοιες ανταλλαγές, βέβαια, έχουμε σε πολλές διαφορετικές χρονικές περιόδους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη λεγόμενη διπλωματία των πάντα, την οποία ασκούσε η Κίνα για αιώνες και σύμφωνα με την οποία το χαρακτηριστικό αυτό όμορφο ασπρόμαυρο ζώο δινόταν ως δάνειο για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή ως δώρο στους ζωολογικούς κήπους χωρών με τις οποίες η Κίνα επιθυμούσε να συνάψει στενές σχέσεις. Πρόκειται για μια πρακτική που χρονολογείται από την δυναστεία των Τάνγκ, όταν η αυτοκράτηρα Γου Ζετιάν έστειλε ως δώρο ένα ζευγάρι πάντα στον Ιάπωνα αυτοκράτορα Τένμου. Η διπλωματία των πάντα αναβίωσε τη δεκαετία του 50, σε μια εποχή που η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας προσπάθησε ενεργά να βελτιώσει τις σχέσεις της με τις κυβερνήσεις της Δύσης, με μία από τις πρώτες ανταλλαγές να λαμβάνει η χώρα το 1958. Ακόμα και μέσα στην αυτοκρατορία της αρχαιότητας, θεωρείται ότι κατάφεραν να ενισχύσουν την κυριαρχία τους σε αχανείς και μακρινές περιοχές, μέσα από μιας μορφής πολιτιστική διείσδυση, η οποία όμως χαρακτηριζόταν και από την αναγνώριση και το σεβασμό των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των ντόπιων λαών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και η περίπτωση του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η διατήρηση του status quo της επικυριαρχίας του σε αχανείς εκτάσεις και με τον πολιτισμό ως μέσο της ήπιας επιβολής ισχύως. Δείγματα πολιτιστικής διπλωματίας συναντάμε φυσικά και στο Βυζάντιο, σε πολλές διαφορετικές μορφές, είτε με πρέσβεις που προωθούσαν το εμπόριο και τις βυζαντινές ιδέες, είτε με την οργάνωση ιεραποστολών για τον χριστιανισμό γειτονικών λαών, ακόμα και με αυτοκρατορικούς γάμους με μέλη άλλων αυτοκρατορικών οικογενειών για ενδυνάμωση συμμαχιών και αποφυγή συγκρούσεων. Και φυσικά και στην περίπτωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ένα είδος πρώιμης μορφής πολιτιστικής διπλωματίας εφαρμόστηκε σε μια προσπάθεια δημιουργίας μιας εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής, θα λέγαμε, με στόχο την εξάπλωση του βυζαντινού πολιτισμού μέσα από την ανάδειξη των κοινών πολιτισμικών στοιχείων των περιοχών της αυτοκρατορίας με το διοικητικό της κέντρο. Την εποχή του Βυζαντίου, η υποδοχή των ξένων αντιπροσώπων στηριζόταν σε ένα ειδικό τελετουργικό, με τους ξένους απαιτημένους να συνοδεύονται καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους και δεν επιτρεπόταν οποιαδήποτε συναναστροφή τους με πρόσωπα μη εντεταλμένα, με σκοπό να μην δουν τίποτα παραπάνω από όσα είχε πρόθεση να τους δείξει η αυτοκρατορική διοίκηση. Επίσης, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους μέχρι την πρωτεύουσα, οι Βυζαντινοί διπλωμάτες φρόντιζαν να τους επιδεικνύουν και να τους τονίζουν το μεγαλείο και τον πλούτο της αυτοκρατορίας. Και φυσικά, αντίστοιχες ξεναγήσεις γίνονταν και μέσα στην πόλη με επισκέψεις σε μνημεία, εκκλησίες, ανάκτορα, δημοτικά κτίρια και φυσικά διοργανώνονταν και ειδικές γιορτές αποκλειστικά για αυτούς. Στόχος φυσικά των αυτών ήταν τόσο ο εντυπωσιασμός των ξένων, όσο και η θετική προσέγγιση τους πριν ακόμα αρχίσουν τις επίσημες επαφές τους με τον αυτοκράτορα. Σημαντικές εξελίξεις στο πεδίο της πολιτιστικής διπλωματίας έρχονται το 19ο αιώνα, μετά την άνοδο των εθνών κρατών. Σε εκείνη την εποχή, τα πράγματα αλλάζουν και έρχεται στο προσκήνιο η ιδέα του έθνους, το οποίο βασίζεται σε κοινά χαρακτηριστικά, όπως είναι η θρησκεία, η γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα, που βασικά ορίζουν πλέον την ταυτότητα των πολιτών. Επομένως, σε αυτή τη φάση, τα δώρα που αναφέραμε πριν αντικαθίστανται πλέον με ανταλλαγές στοιχείων του πολιτισμού,
που θεωρούνται ουσιαστικά πλέον οι πρεσβευτές της κάθε κοινότητας. Και φυσικά την περίοδο της αποικιοκρατίας και των μεγάλων αποικιοκρατικών δυνάμεων, όπως ήταν η Γαλλία και η Αγγλία, αυτές οι πολιτιστικές ανταλλαγές απέκτησαν και ένα ιδιαίτερο στόχο, μιας και για πολλές αποικιοκρατικές δυνάμεις της εποχής τέθηκε ο στόχος το να επιβάλλουν τα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά στους λαούς που έλεγχαν και που θεωρούσαν πολιτισμικά κατώτερους. Και αυτό είναι βασικά και η αρχή της σύγκρισης πολιτιστικών ινστιτούτων στις αρχές του 20ου αιώνα, τα οποία με βασικό εργαλείο τη γλώσσα και την εκμάθησή της από τους ξένους λαούς, προσπάθησαν να εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους σε αποικίες. Είναι χαρακτηριστικά τέτοιο παράδειγμα και το Γαλλικό Ινστιτούτο. Επομένως, οι αρχές του 20ου αιώνα βλέπουν μια σειρά από τέτοια εθνικά Ινστιτούτα να ιδρύονται, όπως είναι επίσης το Βρετανικό Συμβούλιο ή το Ινστιτούτο Γκέτε της Γερμανίας, με διαφορετικούς σκοπούς βέβαια σε κάθε περίπτωση, αλλά με κοινή συνισταμένη τη χρήση πρωτίστως της γλώσσας, αλλά και άλλων στοιχείων του πολιτισμού για την ενίσχυση της επιρροής των χωρών αυτών σε συγκεκριμένες στρατηγικά σημαντικές περιοχές. Και φυσικά τα εθνικά πολιτιστικά Ινστιτούτα έπαιξαν σημαντικό ρόλο και στην κυβερνητική προπαγάνδα κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ακολούθησε η περίοδος του ψυχρού πολέμου αποτέλεσε σημαντικό πεδίο εφαρμογής της πολιτιστικής διπλωματίας σε μια προσπάθεια προπαγάνδας με σημείο αναφοράς στο δίπολο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Σοβιετική Ένωση και μια προσπάθεια πολιτιστικής διείσδυσης της μίας δύναμης στην άλλη. Η ψυχροπολεμική περίοδος είχε ως χαρακτηριστικό την ιδεολογική σύγκρουση των κοινωνικοπολιτικών συστημάτων των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης και επομένως εκείνη την περίοδο, μέσα από στοχευμένα κυβερνητικά προγράμματα, οι δύο αντίπαλες υπερδυνάμεις προσπάθησαν να προβάλλουν την πολιτισμική και επιστημονική υπεροχή τους και κυρίως να αυξήσουν την πολιτική επιρροή τους στο επίπεδο των πολιτών. Χαρακτηριστική ήταν, για παράδειγμα, η προσπάθεια της Αμερικανικής κυβέρνησης μέσα από τους λεγόμενους Jazz Ambassadors. Οι περιοδίες των Jazz Ambassadors διήρκησαν πολλές εβδομάδες με μερικούς από τους μεγαλύτερους μουσικούς της jazz των ΗΠΑ, όπως ο Dizzy Gillespie, ο Armstrong ή ο Benny Goodman. Και σε μια εποχή που η εικόνα της Αμερικής είχε κλονιστεί σε όλο τον κόσμο, η καρδιά και η ψυχή του έθνους μεταφράστηκαν σε ένα ρυθμό που μπορούσε να καταλάβει και να εκτιμήσει ο υπόλοιπος κόσμος. Επομένως, από τους δρόμους του Καΐρου μέχρι την καρδιά της Σοβιετικής Ένωσης, οι Αμερικανοί πρεσβευτές της jazz τα ξεκινούσαν για να αποδείξουν ότι το έθνος τους ήταν κάθε άλλο παρά πολιτιστικά βάρβαρο, όπως ισχυριζόταν συχνά η σοβιετική προπαγάνδα εκείνη την εποχή. Η jazz θεωρούνταν μια μορφή τέχνης που παρουσίαζε ένα καλλιτεχνικό αντίστοιχο του αμερικανικού πολιτικού συστήματος, μιας και ο σολίστ μπορεί να παίξει ό,τι θέλει, αρκεί να παραμείνει εντός ρυθμού, όπως ακριβώς και στη δημοκρατία το άτομο μπορεί να ή να κάνει ό,τι θέλει, αρκεί φυσικά να υπακούει τον νόμο. Μέσα λοιπόν από τέτοια προγράμματα εμπεδώνεται την περίοδο εκείνη η σημασία της πολιτιστικής διπλωματίας ως ένα εκλεπτισμένο εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, συγκρινόμενο με την απροκάλυπτη πολιτιστική προπαγάνδα που είχε προηγηθεί την προηγούμενη περίοδο, με ιδιαίτερα ΣΥΠΑ να αφιερώνουν τεράστια ποσά σε προγράμματα πολιτιστικής και δημόσιας διπλωματίας. Μετά την έξι του Δεσποσμίου Πολέμου, σημαντική ήταν η άνοδος υπερεθνικών μπλοκ, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως ήταν λογικό, η ύπαρξη τέτοιων υπερεθνικών μπλοκ δημιούργησε νέες τάσεις εξωστρέφειας στο πεδίο της πολιτιστικής διπλωματίας. Ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες και τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου στην Αμερική, αλλά και την άνοδο του θρησκευτικού εξτρεμισμού, αναθερμάθηκε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον για την πολιτιστική διπλωματία και το ρόλο της στις διεθνείς σχέσεις, ως πλατφόρμα στρατηγικής επικοινωνίας με άλλους λαούς, αλλά και ήπιας ισχύος στη διεθνή σκηνή. Επομένως, θα δούμε ότι τα τελευταία χρόνια δίνεται μια ιδιαίτερη έμφαση στο διαπολιτισμικό διάλογο ως μέσο ειρηνικής συνύπαρξης των λαών. Πώς όμως μπορεί να ασκηθεί η πολιτιστική διπλωματία στη σύγχρονη εποχή? Μέσα από ποιες πρακτικές και ποιους διάβλους μπορεί να επιτελέσει τους σκοπούς της? Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι όσο ευρύ είναι το φάσμα που καλύπτει η έννοια του πολιτισμού, τόσο διευρυμένα και ποικίλα είναι και τα πεδία δράσης της πολιτιστικής διπλωματίας.
εκπαιδευτικά προγράμματα στο εξωτερικό, προώθηση της γλωσσομάθειας, προγράμματα υποτροφιών, περιοδικές μουσιακές εκθέσεις, πολιτιστικές ανταλλαγές, φεστιβάλ, δανεισμοί αρχαιοτήτων σε ξένα μουσεία, παρασκήματα μουσείων στο εξωτερικό, προβολή εθνικών εικόνων και αξιών μέσα από τηλεοπτικά ή άλλα κινηματογραφικά προϊόντα. Αυτά αποτελούν μόνο μερικά από τα πολλά πεδία δράσης της πολιτιστικής διπλωματίας. Για τη συνέχεια, έχω επιλέξει εδώ κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα μέσα από τα οποία μπορούμε να δούμε τις ποικίλες εφαρμογές του πεδίου, έτσι ώστε να γίνουν αντιληπτές μερικές μόνο από τις πολλές δυνατότητες της πολιτιστικής διπλωματίας. Αν και οι διπλωματικές πρακτικές συνδέονται κυρίως με κυβερνητικές οντότητες, όπως είδαμε τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται και μία άνοδος μη κρατικών φορέων που παρεμβαίνουν όλο και περισσότερο στις διπλωματικές πρακτικές. Τα μουσεία αποτελούν ένα τέτοιο παράδειγμα και αποτελούν ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό όχημα για την πολιτιστική διπλωματία. Τα μουσεία συνδέονται άμεσα με ζητήματα πολιτικής και διπλωματίας, αφού μέσα από τις εκθέσεις και τη διαμόρφωση της αφήγησής τους, διαχρονικά στόχευαν στο να προωθήσουν, ειδικά στο παρελθόν, εθνικά αφηγήματα που σχετίζονται με την ταυτότητα, αλλά και να χτίσουν γέφυρες με άλλα έθνη, να δημιουργήσουν διεθνείς συνεργασίες, ακόμη και να αναπτύξουν τον πολιτιστικό τουρισμό. Και φυσικά το άνοιγμα παραστημάτων μουσείων στο εξωτερικό είναι μία από τις δραστηριότητες των μουσείων που έχει συνδεθεί άμεσα με τους σκοπούς της πολιτιστικής διπλωματίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας πρακτικής αποτελεί το Louvre Abu Dhabi, που άνοιξε τις πύλες του στο κοινό το 2017 και αποτελεί το πρώτο μουσείο στον κόσμο που ήταν αποτέλεσμα διπλωματικής συμφωνίας μεταξύ της Γαλλίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και στοχεύει στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Πρόκειται για ένα έργο που συνδυάζει τις παγκόσμιες φιλολογίες της τοπικής κυβέρνησης του Abu Dhabi και τις εθνικές φιλολογίες της Γαλλίας για την ενίσχυση της γεωπολιτικής της παρουσίας και επιρροής στη Μέση Ανατολή. Το Louvre του Abu Dhabi είναι το μόνο έργο που ολοκληρώθηκε, είναι το πρώτο έργο, συγγνώμη, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο νησί Σαντιγιά του Abu Dhabi. Το Σαντιγιά σχεδιάστηκε ως μια πολιτιστική περιοχή με επίκεντρο τον πολιτισμό και την αναψυχή και συγκεντρώνει πολλά μουσεία παγκόσμιας εμβέλειας. Η πρωταρχική στόχη αυτού του μεγάλου έργου αστικής ανάπτυξης ήταν η διεύρυνση της οικονομίας και η μετατόπισή της από μια καθαρά πετρελαϊκή οικονομία σε μια οικονομία που στηρίζεται επίσης και στον πολυτελή πολιτιστικό τουρισμό ή τον τουρισμό αναψυχής, που να είναι σε θέση να αγωνιστεί τους παγκόσμιους πολιτιστικούς προορισμούς. Βέβαια, η σκοπή αυτών και άλλων παρόμοιων αναπτύξεων ήταν πολλαπλή, μιας και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο να αλλάξει η αντίληψη για την περιοχή και να θεωρηθεί ως ένας ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για να ταξιδέψει ή να ζήσει κανείς. Σε αυτό το πλαίσιο ήταν σημαντικό να αλλάξει η εικόνα του Abu Dhabi ως ένα πολιτισμένο μέρος για επίσκεψη και επένδυση και ως μια καλή και μοντέρνα εικόνα του Ισλάμ. Το Abu Dhabi ακολούθησε λοιπόν μια στρατηγική για να δημιουργήσει μια γέφυρα μεταξύ της Δύσης και της Μέσης Ανατολής και να αποκαταστήσει μια ισχυρότερη πολιτιστική σύνδεση με τη Δύση. Το συγκεκριμένο μουσείο αντλεί, θα λέγαμε, από την καλλιτεχνική κληρονομιά και την παράδοση της γαλλικής οικουμενικότητας και από την άλλη φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει την εθνική και διεθνή σημασία του Abu Dhabi ως παγκόσμιο κόμβο ενός πολιτιστικού πολιτισμού, θα λέγαμε. Ο πλήρης διπλωμάτης, το Louvre Abu Dhabi, λειτουργεί ως μια γέφυρα μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθώς και μια πλατφόρμα για διεθνείς συνεργασίες. Και βέβαια, η ήπια ισχύς εδώ συμβαδίζει και με τη σκληρή στρατιωτική παρουσία της Γαλλίας στην περιοχή, σε μια προσπάθεια εξυπηρέτησης των εθνικών γεωπολιτικών της συμφερόντων. Χαρακτηριστικό αυτού ήταν και το γεγονός ότι το 2009, που ο πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζή υπέγραψε τη συμφωνία για τη δημιουργία του μουσείου με την κυβέρνηση του Abu Dhabi, εγκαινίασε επίσης και την πρώτη μόνιμη στρατιωτική βάση της Γαλλίας στον κόλπο, η οποία αποτελούσε και την πρώτη ξένη στρατιωτική εγκατάσταση που κατασκευάστηκε από τη Γαλλία τα τελευταία 50 χρόνια. Επομένως, για την Γαλλία, αυτή η συμφωνία αποτελούσε μέρος της γεωπολιτικής της στρατηγικής για ενίσχυση των σχέσεων με τον αραβικό κόσμο, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η Γαλλία θα εξασφαλίσει μια ισχυρότερη θέση στη Μέση Ανατολή και στην παγκόσμια σκηνή. Επομένως, η αμυντική συνεργασία μεταξύ της Γαλλίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και άλλα κοινά έργα, όπως για παράδειγμα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπληρώθηκαν με ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτιστικού σχεδίου συνεργασίας.
Το μουσείο λοιπόν αυτό αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα έργα και αντιπροσωπευτικό αυτής της εταιρικής στρατηγικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, η οποία στηρίχθηκε και σε μια ευρύτερη πολιτιστική και καλλιτεχνική συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες. Από την άλλη, οι περιοδικές εκθέσεις που αποστέλλονται στο εξωτερικό αποτελούν επίσης ένα από τα πιο γνωστά εργαλεία άσκησης πολιτιστικής διπλωματίας, μιας και λειτουργούν ως πρέσβεις μιας χώρας στο εξωτερικό, προβάλλοντας τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά μιας χώρας και συμβάλλοντας στη διεθνή της εικόνα με αδιαμφισβήτητα ωφέλη και για τον τουρισμό και την οικονομία γενικότερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον ελληνικό χώρο αποτελεί η έκθεση Heaven and Earth, Art of Byzantine from Greek Collections στο Μουσείο Getty του Los Angeles. Η έκθεση διοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη. Και στόχος της έκθεσης ήταν η προβολή και η ενίσχυση του διεθνούς ενδιαφέροντος για τον Βυζαντινό πολιτισμό και τις αξίες του. Η έκθεση παρουσιάστηκε εκτός από το Μουσείο Getty και σε άλλα δύο μουσεία της Αμερικής, την Εθνική Πινακοθήκη της Washington και το Art Institute του Σικάγο, ξεπερνώντας τους 200.000 επισκέπτες μόνο στην Washington και το Σικάγο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκθεση ήταν αποτέλεσμα της ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και του Μουσείου Getty μετά τον επαναπατρισμό από το Getty σημαντικών ελληνικών αρχαιοτήτων. Και φυσικά ο επαναπατρισμός πολιτιστικών αγαθών έχει γίνει ένα όλο και πιο σημαντικό ζήτημα για την πολιτιστική διπλωματία, αντικατοπτρίζοντας μια διεθνή στροφή προς ένα ανανεωμένο διάλογο για τον πολιτισμό. Και τέτοιες επιστροφές αξίζει να πούμε ότι αποτελούν συχνά τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη πολιτιστικών ανταλλαγών, αλλά και αμοιβαία επωφελών συνεταιριών. Και ρωματικά έτη, επίσης, στόχο έχουν την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ χωρών και τη γνωριμία των λαών τους με τον πολιτισμό, την κουλτούρα και τα επιτεύγματα της άλλης χώρας και την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των χωρών. Περιλαμβάνουν εκδηλώσεις και δράσεις σε ένα ευρύ φάσμα των τομέων διμερούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών, όπως είναι η οικονομία, η πολιτική, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η επιστήμη και η τεχνολογία. Τα αφιερωματικά έτη είναι πολύ σημαντικά εργαλεία άσκησης πολιτιστικής διπλωματίας, αφού δίνουν σε μια χώρα την ευκαιρία προβολής και διείσδυσης σε μια χώρα που μπορεί να θεωρηθεί στρατηγικός εταίρος με πολλαπλά ωφέλη σε πολλούς τομείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το έτος πολιτιστικών ανταλλαγών Ελλάδας και Κίνας την περίοδο 2017-2018, το οποίο περιλάμβανε πληθώρα ταυτόχρονων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στην Κίνα, που λάμβαναν μεταξύ άλλων εκθέσεις, παραστάσεις και άλλες δράσεις μουσικής, χορού, οικαστικών κτλ. Ανάμεσα σε πολλά άλλα, στο πλαίσιο δράσεων του έτους, παρουσιάστηκε στο Palace Museum της Απαγορευμένης Πόλης η έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με τίτλο «Το ναυάγιο των αντικυθύρων, το πλοίο, η θησαυρή, ο μηχανισμός», φωτογραφίες το οποίο βλέπετε στα αριστερά, με βασικό θέμα το μηχανισμό των αντικυθύρων ως το ύψιστο τεχνολογικό επίτευγμα της αρχαιότητας. Την έκθεση επισκέφτηκαν περισσότεροι από 2 εκατομμύρια επισκέπτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά σημαντικά δείγματα του ελληνικού πολιτισμού μέσα από συνολικά 350 αρχαιότητες που περιλήφθηκαν στην έκθεση και ταξίδεψαν στην Κίνα. Αντίστοιχα, μέσα από την έκθεση «Η Απαγορευμένη Πόλη, ιδιωτικά διαμερίσματα του αυτοκράτορα Τσιαν Λόγκ», που παρουσιάστηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης, βλέπουμε την αφίσα στα δεξιά, με έργα από τις συλλογές του Palace Museum, το ελληνικό κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει σημαντικά δείγματα του κινέζικου πολιτισμού μέσα από έργα τα οποία βγήκαν για πρώτη φορά εκτός Κίνας. Η διοργάνωση φεστιβάλ και μεγάλων πολιτιστικών γεγονότων αποτελεί επίσης ένα σημαντικό εργαλείο άσκησης πολιτιστικής διπλωματίας και ένα διάβλο μετάδοσης μηνυμάτων και εθνικών εικόνων. Η πολυμερής αρένα είναι ιδιαίτερα ζωτική σημασία για την πολιτιστική διπλωματία, με ορισμένες χώρες να επενδύουν όλο και περισσότερο σε περιφερειακά ή παγκόσμια φόρουμ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι μεγάλες εκθέσεις όπως η World Expo, που ξεκίνησαν το 1851 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αρχικά σχεδιάστηκαν για την προώθηση της βιομηχανίας και της εθνικής ταυτότητας, αλλά σταδιακά οι εκθέσεις αυτές άρχισαν να συνδέουν πολιτισμούς και να παρουσιάζουν εθνικά επιτεύγματα σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, αποτελώντας παράλληλα σημαντικό εργαλείο πολιτιστικής διπλωματίας για την προώθηση του πολιτισμού και των επιτευγμάτων μιας χώρας και τη διαμόρφωση θετικών εικόνων στην παγκόσμια σκηνή.
πιο πρόσφατο παραδείγμα, το Dubai Expo 2020, το οποίο είχε αναβληθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέχρι το τέλος του μήνα, με θέμα Connecting Minds, Creating the Future, και είναι η πρώτη φορά που φιλοξενείται από αραβική χώρα. Η δύναμη των εκθέσεων γίνεται άμεσα αντιληπτή και από τους αριθμούς των επισκεπτών τους. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι μέχρι το Φλεβάρι του 2022, την Expo στο Ντουμπάι είχαν επισκεφτεί συνολικά σχεδόν 16 εκατομμύρια άτομα, με τον αριθμό των ψηφιακών περιηγήσεων να ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια. Εκτός από τέτοιου είδους παγκόσμιες εκθέσεις, τα φεστιβάλ και τα μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα έχουν την δύναμη να αναπτύξουν μια χώρα ως διεθνές κέντρο παραγωγής πολιτισμού. Και αναφέρω εδώ χαρακτηριστικά δύο παραδείγματα από τον ελληνικό χώρο. Αρχικά, η έκθεση Documenta συνδιοργανώθηκε από την Αθήνα και το Κάσελ της Γερμανίας το 2017 και αποτελεί μια διεθνή εικαστική έκθεση με σημαντικό αντίκτυπο σε διεθνές επίπεδο. Η έκθεση αποτέλεσε αφορμή για πολλές συνεργασίες μεταξύ καλλιτεχνών των δύο συνεργαζόμενων πόλεων και την επισκέπτηκαν 2.200 εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης και 5.750 επαγγελματίες από το χώρο της τέχνης. Ακόμα ένα σημαντικό παράδειγμα από τον ελληνικό χώρο αποτελεί η διοργάνωση της Παγκόσμιας Πρωτεύουσας του Βιβλίου του 2018 στην Αθήνα. Η διοργάνωση περιλάμβανε 615 δράσεις και εκδηλώσεις, 212 συνεργασίες με διαφορετικούς φορείς, πολλοί από τους οποίους ήταν και διεθνείς, και προσέλκυσε 4.500 θεατές. Η διοργάνωση πρόσφερε πολλές ευκαιρίες συνεργασίας με πολιτιστικούς οργανισμούς, καθώς και με πρεσβείες και ινστιτούτα σε όλο τον κόσμο. Και στα πλαίσια της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε και η δράση Athens as a Book, σε συνεργασία με το Διεθνή Αερολιμένο Αθηνών, η οποία έδινε σε επιβάτες πριν την αναχώρηση της πτήσης τους από την Αθήνα έργα ελληνικής λογοτεχνίας από μεγάλους Έλληνες ποιητές και πεζογράφους, και συνολικά δόθηκαν 187 διαφορετικά είδη βιβλίων που συντρόφεψαν τους ταξιδιώτες στα ταξίδια τους. Σε πέρα από τις εθνικές πρωτοβουλίες, η προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μιας χώρας μέσα από το υφιστάμενο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο μπορεί να αυξήσει σημαντικά την αναγνωρισιμότητα και την ελκυστικότητα της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη. Και φυσικά η UNESCO είναι ένας οργανισμός που παίζει καθοριστικό ρόλο σε θέματα πολιτιστικής διπλωματίας και δίνει ευκαιρίες ανάπτυξης τέτοιων πρωτοβουλειών. Εδώ θα σταθώ σε ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο όμως αποτελεί ταυτόχρονα και εργαλείο άσκησης πολιτιστικής διπλωματίας. Η Σύμβαση Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO υποστηρίζει άμεσα, θα λέγαμε, τις προσπάθειες της πολιτιστικής διπλωματίας και συγκεκριμένα ο κατάλογος Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO με δείγματα πολιτιστικής κληρονομιάς εξαιρετικής οικουμενικής αξίας συμβάλλει τόσο στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και στην εικόνα μιας χώρας με επίκεντρο σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους. Η εγγραφή χώρων στον κατάλογο της UNESCO συμβάλλει στην προώθηση των πολιτιστικών εκφράσεων με σκοπό την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας, της ελκυστικότητας και εν τέλει της εθνικής επωνυμίας τους στον παγκόσμιο πολιτιστικό, αλλά και τουριστικό, οικονομικό, ακόμα και επενδυτικό χάρτη. Στον κατάλογο λαμβάνονται και εγγραφές που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα, όπως είναι για παράδειγμα το οδικό σύστημα Τσαπάνγκ Ντίαν, που καλύπτει 30.000 χιλιόμετρα σε 6 χώρες της Νότιας Αμερικής, τις μεγάλες ιαματικές πόλεις της Ευρώπης, που περιλαμβάνει 11 λουτροπόλεις που βρίσκονται σε 7 διαφορετικές χώρες, αλλά και το δρόμο του Μετσιού, που μαρτυρεί τις ιστορικές διαδρομές, που είναι γνωστές για το ειρηνικό εμπόριο, και μια πλούσια ιστορία θρησκευτικών και πολιτιστικών ανταλλαγών. Η προβολή των πολιτιστικών επιτευγμάτων στα πλαίσια του λόγου αυξάνει, θα μπορούσαμε να πούμε, το σεβασμό για μια χώρα και δημιουργεί το κατάλληλο υπόβαθρο για ευρύτερες ιδεολογικοπολιτικές προσεγγίσεις και επίτευξη συνενέσεων και συνεργασιών. Ομοίως, φυσικά, ο αυξανόμενος αριθμός εγγραφών στον κατάλογο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, στη βάση της Σύμβασης του 2003, ενισχύει την πολιτιστική συνεργασία και τον διαπολιτιστικό διάλογο. Αντίστοιχη παραγωγή που μπορεί να αξιοποιηθεί στα πλαίσια της πολιτιστικής διπλωματίας αποτελούν φυσικά και οι πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, που αποσκοπούν στην ανάδειξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και στη διασύνδεση περιοχών με βάση κοινά ιστορικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Η ιδέα πίσω από τη δημιουργία των πολιτιστικών διαδρομών ήταν η ανάδειξη της συλλογικής πολιτιστικής μνήμης και η ανάδειξη της συμβολής του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς διαφορετικών περιοχών και χωρών στην ανάδειξη ενός κοινού ευρωπαϊκού οράματος. Μία πολιτιστική διαδρομή ορίζεται, θα λέγαμε, ως ένα μονοπάτι
μέσα από μία ή περισσότερες χώρες ή περιοχές που οργανώνεται γύρω από θέματα ιστορικού, καλλιτεχνικού, κοινωνικού, ευρωπαϊκού γενικότερα ενδιαφέροντος, τόσο λόγω της γεωγραφικής διάταξης του δρομολογίου, όσο και του περιεχομένου και της σημασίας του. Σήμερα οι πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης παρέχουν πλήθος ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για όλους τους πολίτες και αποτελούν βασικούς πόρους για τουρισμό και βιώσιμη ανάπτυξη. Καλύπτουν μια σειρά διαφορετικών θεμάτων, από την αρχιτεκτονική και το τοπίο, έως τις θρησκευτικές επιρροές, από την γαστρονομία και την άλλη κληρονομιά, ως τις σημαντικότερες μορφές της ευρωπαϊκής τέχνης, της μουσικής και της λογοτεχνίας. Μέσω αυτού του προγράμματος, το Συμβούλιο της Ευρώπης προσφέρει ένα μοντέλο για τη διακρατική διαχείριση του πολιτισμού και του τουρισμού και επιτρέπει την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και ενός ευρέως σύστηματος κοινωνικο-οικονομικών ενώσεων και παραγόντων. Τα δίχτυα υλοποιούν καινοτόμες δραστηριότητες και έργα που αφορούν 5 κύριους τομείς δράσης: συνεργασία στην έρευνα και την ανάπτυξη, ενίσχυση της μνήμης, της ιστορίας και της ευρωπαϊκής κληρονομιάς, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ανταλλαγές για νέους Ευρωπαίους, σύγχρονη πολιτιστική και καλλιτεχνική πρακτική και φυσικά τον πολιτιστικό τουρισμό και τη βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι λειτουργούν και ως πεδίο συνεργασίας με τη δημιουργία δικτύων δημιουργικής και τουριστικής ανάπτυξης, τα οποία ενισχύουν την εικόνα της κάθε περιοχής και φυσικά την πολιτικο-οικονομική διείσδυση όχι μόνο μιας χώρας, αλλά και όλης της Ευρώπης έξω από τα γεωγραφικά της όρια, εξυπηρετώντας και τους σκοπούς της πολιτιστικής διπλωματίας. Βέβαια, όπως είπαμε, η πολιτιστική διπλωματία δεν στηρίζεται μόνο στην πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και στο σύγχρονο πολιτισμό και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα ως προς αυτό είναι η χρήση των comic manga από την Ιαπωνία ως ένα εργαλείο προώθησης της ιαπωνικής καλτούρας στο εξωτερικό. Τα manga είναι ιδιαιτέρως δημοφιλή στην καθημερινή ζωή των Ιαπώνων και έχουν γίνει ένα από τα κύρια πολιτιστικά προϊόντα της Ιαπωνίας που εξάγονται πλέον στο εξωτερικό. Στην Ιαπωνία το ενδιαφέρον για τα μάγκα είναι εξαπλωμένο σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και ηλικιακές ομάδες και ακόμα και τα βιβλία μαγειρικής χρησιμοποιούν μάγκα στην εικονογράφησή τους. Τα ιαπωνικά λοιπόν μάγκα, τα αντίστοιχα κόμικ, έχουν ιδιαίτερους χαρακτήρες ως προς τη σχεδίαση, με χαρακτηριστικά μεγάλα μάτια, χρωματιστά μαγιά και ένα σώμα που μοιάζει λίγο, θα λέγαμε, με καρικατούρα. Σε αντίθεση με τη δυτική κουλτούρα των κόμικ, τα μάγκα στην Ιαπωνία είναι ασπρόμαυρα και τυπωμένα σε φτηνό χαρτί. Στην Ιαπωνία, κάθε είδους κόμικ αναφέρεται ως μάγκα, ανεξάρτητα από την προέλευσή του, αλλά στις δυτικές χώρες το μάγκα περιγράφει συγκεκριμένα την τέχνη του κόμικ που προέρχεται από την Ιαπωνία. Και αντίστοιχα, το άνιμ με τη σειρά του περιγράφει ταινίες, οι οποίες γίνονται πλέον σε έγχρωμη μορφή, με το ίδιο στυλ με τα βιβλία μάγκα. Οι δυνατότητες αυτού του πολιτιστικού προϊόντος αναγνωρίστηκαν εδώ και χρόνια από την Ιαπωνία και εντάχθηκαν ως βασικός πυλώνας της πολιτιστικής τους διπλωματίας, μιας και μέσα από τα μάγκα και το άνιμ μπορεί κανείς να γνωρίσει τον ιαπωνικό πολιτισμό, την ιαπωνική παράδοση, την εθνική κουζίνα, ακόμα και την ιαπωνική νοοτροπία και άλλες ενδιαφέρουσες πτυχές της χώρας. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας, αναγνωρίζοντας τη δύναμη των μάγκα να παρουσιάζουν μια θετική πλευρά της Ιαπωνίας στη διεθνή σκηνή, ξεκίνησε το έργο Anime Ambassadors το 2008, με στόχο να αυξήσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων στο εξωτερικό για την Ιαπωνία μέσω του anime. Σήμερα, το τμήμα αγοράς των μάγκα είναι ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα τμήματα της βιομηχανίας του βιβλίου παγκοσμίως, δείχνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για την κουλτούρα της Ιαπωνίας, αλλά και μια αυξανόμενη επιθυμία για αγορά ιαπωνικών προϊόντων με χαρακτηριστικά παραδείγματα και τα γνωστά σε όλους Pokémon που είχαν κατακλείσει τα προηγούμενα χρόνια διαδίκτυο και το σινεμά. Αυτή αυξανόμενη προσοχή που δίνεται στις ιαπωνικές πολιτιστικές εξαγωγές σε παγκόσμιο επίπεδο συχνά περιγράφεται και ως το φαινόμενο Cool Japan, με τα μάγκα και τα άνιμ να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη αυτού του νέου ισχυρού εθνικού μπραντ. Καθοριστικό ρόλο βέβαια στην αποτελεσματικότητα όλων αυτών των πρακτικών που είδαμε παίζει και η ύπαρξη ενιαίων και στοχευμένων πολιτικών. Οι εθνικές κυβερνήσεις σήμερα εξελίσσονται σταδιακά και βελτιώνουν τα μοντέλα τους για τη διπλωματία, συμπεριλαμβανομένων και στοχευμένων στρατηγικών πολιτιστικής διπλωματίας. Παραθέτω εδώ δύο σημαντικά παραδείγματα τέτοιων χωρών με ανεπτυγμένες στρατηγικές πολιτιστικής διπλωματίας.
Καταρχάς, η Κίνα από το 2007 έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να προωθήσει τον κινέζικο πολιτισμό και να ενισχύσει τις διεθνείς πολιτιστικές ανταλλαγές με σκοπό να αυξήσει την επιρροή του κινέζικου πολιτισμού παγκοσμίως. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκαν πολλές νέες δεξαμενές σκέψεις, πανεπιστημιακά μαθήματα και νέοι οργανισμοί. Το πρόγραμμα One Belt, One Road της Κίνας περιλαμβάνει μία από τις μεγαλύτερες προσπάθειες ήπιας δύναμης παγκοσμίως μέσω μιας σημαντικής πολιτιστικής και εκπαιδευτικής διάστασης που στοχεύει να οικοδομήσει πάνω στην ιστορική κληρονομιά των πολιτιστικών συνδέσεων κατά μήκος του αρχαίου δρόμου του μεταξιού. Το Belt and Road Initiative, όπως είναι αλλιώς γνωστό, αποτελεί μια παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξης υποδομών που υιοθετήθηκε από την κινέζικη κυβέρνηση και περιλαμβάνει επενδύσεις σε σχεδόν 70 χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί κεντρικό στοιχείο της εθνικής διπλωματικής στρατηγικής, η οποία στόχο έχει η Κίνα να αναλάβει μεγαλύτερο ηγετικό ρόλο στις παγκόσμιες υποθέσεις, σύμφωνα και με την ανερχόμενη ισχύ της. Το έργο στηρίζεται σε 5 βασικούς άξονες. Καταρχάς, το συντονισμό πολιτικής, τη συνδεσιμότητα εγκαταστάσεων, το ανεμπόδιστο εμπόριο, τη χρηματοοικονομική ενοποίηση και τους δεσμούς ανάμεσα σε ανθρώπους. Ο τελευταίος αυτός στόχος της ανάπτυξης δεσμών μεταξύ των ανθρώπων σχετίζεται άμεσα με την πολιτιστική διπλωματία και είναι φυσικά σημαντικός για την εμβάθυνση της διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας. Ανάμεσα σε άλλα, το Belt and Road Initiative στοχεύει στο να προωθεί τις ανταλλαγές μεταξύ των πολιτισμών και να οικοδομήσει γέφυρες φιλίας με άλλα κράτη, προωθώντας τον πολιτισμό ως βασικό πυλώνα της κινέζικης στρατηγικής για την ενδυνάμωση της παγκόσμιας επιρροής της. Επομένως, εδώ η ιστορία του δρόμου του μεταξιού και η σύνδεση της ιστορικής διάστασης με την ναυτιλία και τις πολιτιστικές και θρησκευτικές συναντήσεις που σχετίζονται ιστορικά με τον δρόμο του μεταξιού, χρησιμοποιείται ως βάση για τη δημιουργία σύγχρονων εμπορικών και πολιτικών σχέσεων. Η αναβίωση της ιδέας των δρόμων του μεταξιού, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, ζωντανεύει ξανά τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις αλλά και τις ανταλλαγές σε επίπεδο ανθρώπων, δημιουργώντας την αίσθηση μιας κοινής κληρονομιάς και ενεργοποιώντας το αφήγημα αυτό για διπλωματικούς σκοπούς. Το δεύτερο παράδειγμα ενιαίας στρατηγικής αποτελεί το Εθνικό Όραμα του Κατάρ με ορίζοντα το 2030. Το Εθνικό Όραμα 2030 δημιουργήθηκε ως ένα σαφής οδικός χάρτης για το μέλλον του Κατάρ. Στόχος του είναι να προωθήσει το Κατάρ εξισορροπώντας τα επιτεύγματα που επιτυχάνουν την οικονομική ανάπτυξη με τους ανθρώπινους και φυσικούς πόρους. Το όραμα θέτει τους βασικούς άξονες ουσιαστικά της πολιτικής για την οικονομική, κοινωνική, ανθρώπινη και περιβαλλοντική ανάπτυξη της χώρας στις επόμενες δεκαετίες. Η εθνική στρατηγική ενσωματώνει την πολιτιστική διπλωματία ως εργαλείο για τη διεύρυνση και θετική επίδραση της εικόνας του Κατάρ στο εξωτερικό, με απότερο στόχο την εμβάθυνση των πολιτιστικών ανταλλαγών με τους αραβικούς λαούς, αλλά και με άλλα έθνη ανά το παγκόσμιο, και την προώθηση του Κατάρ ως υπεύθυνου μέλους της διεθνούς κοινότητας με σημαντικό περιφερειακό ρόλο. Και φυσικά, πολιτισμός και ο αθλητισμός τίθενται στο επίκεντρο σε αυτή την προσπάθεια, τόσο με την προσέλκυση μεγάλων αθλητικών γεγονότων, όσο και με μεγάλα έργα πολιτισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί φυσικά το Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης, το οποίο βλέπετε στη διαφάνεια, που άνοιξε το 2008 στο Κατάρ και χαρακτηρίστηκε ως ένα αριστούργημα της πολιτιστικής διπλωματίας σε μια εποχή βαθιάς δυσπιστίας μεταξύ της Δύσης και του Ισλαμικού κόσμου. Το μουσείο απευθύνεται σε ένα διεθνές κοινό και περιλαμβάνει μια συλλογή αντικειμένων από όλο τον κόσμο, τοποθετώντας την Ντόχα στο διεθνή πολιτιστικό χάρτη και προβάλλοντας το Κατάρ ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης ή αλλιώς μεταξύ του Ισλάμ και του Μοντερνισμού. Φυσικά, η πολιτιστική διπλωματία δεν θα μπορούσε να λείπει από τις στοχεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να εδραιώσει μια περιφερειακή στρατηγική πολιτιστικής διπλωματίας μέσα από την κοινή στρατηγική επικοινωνίας για τον πολιτισμό στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δημοσιεύτηκε το 2016. Η κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Προς μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις» αναγνώριζε ρητά τη διάσταση ασφάλειας του πολιτισμού για την προαγωγή της ειρήνης και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης μέσω του διαπολιτισμικού διαλόγου. Η σημασία της πολιτιστικής διπλωματίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνοψίζεται άλλωστε και στα λόγια που σας βάζω εδώ, της Φεντερίκα Μογκερίνη, τότε είπα της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διεθνείς σχέσεις και την πολιτική ασφάλεια, ότι ο πολιτισμός πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής μας πολιτικής, γιατί είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη δημιουργία γεφυρών μεταξύ ανθρώπων, ιδίως των νέων, και για την ανίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης.
Μπορεί επίσης να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Καθώς αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, ο πολιτισμός μπορεί να μας βοηθήσει όλους, την Ευρώπη, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Ασία, να σταθούμε μαζί για να πολεμήσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση και να οικοδομήσουμε μια συμμαχία πολιτισμών ενάντια σε αυτούς που προσπαθούν να μας διχάσουν. Γι' αυτό η πολιτιστική σωματεία πρέπει να είναι στον πυρήνα της σχέσης μας με το σημερινό κόσμο. Είναι λοιπόν σαφής μέσα από όλα αυτά τα παραδείγματα που είδαμε η μεγάλη σημασία της πολιτιστικής διπλωματίας, η οποία έχει αναγνωριστεί από πολλά κράτη και υπερεθνικούς οργανισμούς, με πολλές χώρες να αναπτύσσουν προγράμματα πολιτικής διπλωματίας για ενίσχυση της ήπιας ισχύως και της επιρροής τους. Επέλεξα να περιλάβω σε αυτή την παρουσίαση πολλά διαφορετικά παραδείγματα από διαφορετικές χώρες του κόσμου, σε μια προσπάθεια να δώσω μια ευρεία εικόνα των μορφών που μπορεί να πάρει η άσκηση της πολιτιστικής διπλωματίας, αλλά και του τεράστιου εύρους που μπορεί να καλύψει. Για να έρθουμε στα της Ελλάδας και της Κύπρου, το βασικό ερώτημα είναι το μέλλον της πολιτιστικής διπλωματίας για την Ελλάδα και την Κύπρο και τι δυνατότητες έχουν στον τομέα αυτό. Αυτό ήταν και ένα από τα βασικά ερωτήματα, το οποίο αποτέλεσε και το έναυσμα για το βιβλίο που επιμεληθήκαμε με τη συνάδελφο Δήμητρα Γκισλάρη για την ελληνική πολιτική διπλωματία, το οποίο έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα. Όπως φαίνεται μέσα και από κάποια από τα παραδείγματα που είδαμε, η άσκηση της πολιτιστικής διπλωματίας απαιτεί μια μεγάλη μακροπρόθεσμη οικονομική επένδυση. Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα και την Κύπρο ο πολιτισμός δεν αποτελεί βασική επένδυση του κράτους, με τον τομέα να υποχρηματοδοτείται διαρκώς. Ειδικά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, τέτοιες μακροπρόθεσμες οικονομικές επενδύσεις έγιναν ακόμα πιο δύσκολες και επομένως δυσχέραναν ακόμα περισσότερο τη σωστή εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει η πολιτιστική διπλωματία. Για να μπορέσει η χώρα να αξιοποιήσει σωστά τις δυνατότητες της πολιτιστικής διπλωματίας, απαιτείται ένα χρηματοδοτικό πλάνο με συνέχεια και συνέπεια, που να εξασφαλίζει μια κοινή χρηματοδοτική ροή με κονδύλια αποκλειστικά για την πολιτιστική διπλωματία. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που κρατάνε τις δύο χώρες πίσω, θα λέγαμε, σε σχέση με τη διεθνή σκηνή στον τομέα αυτό. Είναι επίσης σαφές ότι απέχουμε πολύ ακόμα από το σχηματισμό ενιαίων και συντονισμένων στρατηγικών, όπως αυτής της Κίνας και του Κατάρ που είδαμε πριν από λίγο, μιας και δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ενιαίες και συντονισμένες στρατηγικές που να θέτουν τους άξονες της πολιτιστικής διπλωματίας σε Ελλάδα και Κύπρο. Και ίσως μέχρι στιγμής να μην είχαμε κατανοήσει κιόλας με απόλυτο τρόπο τις δυνατότητες και τους νέους δρόμους που μας ανοίγει η πολιτιστική διπλωματία και διαχρονικά να είχε δοθεί προτεραιότητα άλλα θέματα. Επομένως, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να καταφέρουν οι δύο χώρες να αποκομίσουν περισσότερα ωφέλη σε αυτόν τον τομέα? Καταρχάς, είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι τα πολιτιστικά προϊόντα μιας χώρας ταξιδεύουν πολύ πέρα από τα σύνορά της, επηρεάζοντας σημαντικά άλλους λαούς, χωρίς πολλές φορές να το καταλαβαίνουν απόλυτα. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, πόσο εύκολα ταυτιζόμαστε ή επηρεαζόμαστε από μια κινηματογραφική παραγωγή. Αυτό εξαρτάται βέβαια και από το πόσο συχνά έρχεται κάποιος σε επαφή με προσλαμβάνουσες και πολιτιστικά προϊόντα άλλων χωρών. Επομένως, μεμονωμένες προσπάθειες χωρίς σωστή στόχευση δεν μπορούν να φέρουν σημαντικά αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν να επανεξετάσουμε με ολιστικό τρόπο το ρόλο και τη δύναμη της πολιτιστικής διπλωματίας, καθώς και τους διάβλους άσκησής της, και να επενδύσουμε σε αυτήν, έτσι ώστε να έχουμε ωφέλη όχι μόνο στην εξωτερική πολιτική, αλλά και στον τουρισμό, ακόμα και στην οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο, η ενιαία στρατηγική είναι απαραίτητη, η οποία θα έθετε τους τομείς προτεραιότητας σε σχέση με τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής και θα βοηθούσε στη σωστή συνεργασία και ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα σε τα εμπλεκόμενα υπουργεία μέσα από κοινές συνισταμένες και ένα ενιαίο σχέδιο δράσης. Και φυσικά είναι σημαντικό να συνεχίσει και να ενισχυθεί περαιτέρω η δραστηριοποίηση στο πολυεπίπεδο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πλέον, όπως είδαμε, έχει ένα ενιαίο πλάνο δράσης για τον πολιτισμό στις εξωτερικές σχέσεις και φυσικά και στην UNESCO και να διευρύνει το δίκτυο συνεργασιών της με πολλές χώρες και γεωγραφικές ζώνες. Επομένως, οι δρόμοι που ανοίγονται είναι πολλοί, φτάνει να υπάρχει η κατανόηση των δυνατοτήτων τους και η θέληση επένδυσης στον πολιτισμό και τη δύναμή του. Και η πολιτιστική διπλωματία μας δείχνει ότι η επένδυση στον πολιτισμό μπορεί να φέρει πολλαπλά ωφέλη, όπως είδαμε, σε πολλούς τομείς. Και άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε την καλύτερη βάση γι' αυτό. Έχουμε ένα ιδιαιτέρως πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα, το οποίο μπορεί με τη σωστή αξιοποίηση να ανοίξει νέους δρόμους ανάπτυξης για την Ελλάδα και την Κύπρο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια μπορεί να υπάρχουν. Εμείς ευχαριστούμε θερμότατα την Μαρία Τσιχαντέ
για την παρουσίαση τη συγκεκριμένη και σπέβδω να δώσω το λόγο σε όποιον τον ζητήσει. Μπορείτε, αν θέλετε, να ρωτήσετε κάτι, να σχολιάσετε μέσω του μικροφόνου ή γράφοντας κάτι στο παράθυρο του chat. Θέλει κάποιος ή κάποια να θέσει ένα ερώτημα ή ένα σχόλιο? Ωραία, δεν έχουμε προς το παρόν σχόλια ή ερωτήσεις. Αν είναι να ξεκινήσω εγώ με ένα ερώτημα προς την Μαρία την Σιχαντέ. Να ρωτήσω, Μαρία, θεωρείς ότι η πολιτιστική διπλωματία θα μπορούσε να σταθεί μόνη της ως επιστημονικό πεδίο, ως πρακτική, ως κάτι που θα μπορούσε κανείς να εκπαιδευτεί σε αυτό, να ειδικεύεται σε αυτό αποκλειστικά ή μέσα στο πλαίσιο της πολιτιστικής διαχείρισης είναι ένας τομέας ή και τα δύο? Ελπίζω να ήταν σαφής η ερώτησή μου. Την κάνω περισσότερο γιατί με όσα μας παρουσίασες βλέπουμε ότι το κομμάτι αυτό τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες έχει πολύ μεγάλη άνθηση σε παγκόσμιο επίπεδο και υπηρετεί και πράγματα που κάπου ξεφεύγουν από τον πολιτισμό. Ελπίζω να ήμουν σαφής στο δικό σου σχόλιο. Βεβαίως, φυσικά. Η αλήθεια είναι ότι θίγει σε ένα πολύ έτσι, σημαντικό ζήτημα, γιατί όντως το πεδίο της πολιτιστικής διπλωματίας είναι ένα πεδίο το οποίο ακουμπάει πάνω σε πολλές άλλες επιστήμες. Και η αλήθεια είναι ότι ενώ ο πολιτισμός είναι η βάση για όλες τις πρακτικές που ακολουθούνται στην πολιτιστική διπλωματία, θα λέγαμε ότι ο τομέας της πολιτιστικής διαχείρισης έχει μείνει λίγο πίσω στην εξέταση θεμάτων πολιτιστικής διπλωματίας. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι οι συζητήσεις γύρω από την πολιτιστική διπλωματία απασχολούν κυρίως τον τομέα των διεθνών σχέσεων, τον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, και ακόμα και αν το δούμε εκπαιδευτικά, είναι κάτι το οποίο διδάσκεται κυρίως σε σχολές διεθνών σχέσεων και διεθνούς διπλωματίας κτλ. Επομένως, υπάρχει αυτό, είναι ένα πρόβλημα, θα λέγαμε αυτό, και αυτό το βλέπουμε κιόλας ακόμα και στους ορισμούς της πολιτιστικής διπλωματίας, γιατί θα δείτε ότι αλλιώς βλέπουν την πολιτιστική διπλωματία και τις πρακτικές της άτομα τα οποία προέρχονται από το πεδίο των διεθνών σπουδών, των διεθνών σχέσεων, αλλιώς το βλέπουν άτομα του πολιτισμού και της πολιτιστικής διαχείρισης, αλλιώς το βλέπουν ακόμα και άτομα τα οποία προέρχονται από σχολές επικοινωνίας, που επίσης ασχολούνται πολύ με θέματα branding και εθνικού branding και ούτω καθεξής, ή ακόμα και marketing, γιατί και αυτό το πεδίο εμπλέκεται μέσα σε όλο αυτό. Και πράγματι είναι ένας τομέας ο οποίος έχει μία, θα λέγαμε, ένα interdisciplinarity, ας το πούμε έτσι, πολύ έντονο. Σαφέστατα και από τις απαρχές του πεδίου θα λέγαμε ότι οι διεθνείς σχέσεις είχαν κυριαρχήσει ουσιαστικά, γιατί είναι μια πρακτική η οποία καθοδηγείται ουσιαστικά και από το Υπουργείο Εξωτερικών, άρα είναι λογικό να υπήρχε μία επικράτηση της εξέτασης αυτού του θέματος στα πεδία των διεθνών σχέσεων. Τελευταία χρόνια όμως, ακριβώς επειδή ο πολιτισμός είναι η βάση για όλα αυτά, για όλες αυτές τις ενέργειες που έχουμε δει, νομίζω ότι ειδικά η Ελλάδα και η Κύπρος αρχίζουν σιγά σιγά να εμπεδώνουν πολύ περισσότερο τους ρόλους που μπορεί να παίξει η πολιτιστική διπλωματία και βλέπουμε ότι σιγά σιγά άτομα τα οποία προέρχονται από το πεδίο της πολιτιστικής διαχείρισης αρχίζουν δειλά-δειλά να ασχολούνται με αυτόν τον τομέα. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι ειδικά στην Ελλάδα και στην Κύπρο ένας κλάδος στον οποίο έχουν κυριαρχήσει οι διεθνείς σχέσεις. Δυστυχώς είναι και ένα πρόβλημα, θα λέγαμε αυτό, ακόμα και σε εκπαιδευτικό επίπεδο,
Γιατί αν δείτε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται από τα πανεπιστήμια δεν καλύπτουν, όταν έχουμε να κάνουμε με πτυχία πολιτιστικής διαχείρισης, δεν καλύπτουν θέματα πολιτιστικής διπλωματίας. Και αυτό είναι ένα πολύ πρόβλημα, ένα πολύ μεγάλο κενό, το οποίο ακριβώς δημιουργεί, θα λέγαμε, πολλά ζητήματα, γιατί οι άνθρωποι του πολιτισμού και οι άνθρωποι οι οποίοι θα κληθούν να αναλάβουν αργότερα θέσεις σε οργανισμούς που έχουν άμεσο ρόλο και πολύ σπουδαίο ρόλο να παίξουν στην πολιτιστική διπλωματία, δεν γνωρίζουν και δεν έχουν εκπαιδευτεί και για τη σημασία της πολιτιστικής διπλωματίας, αλλά και για τις πρακτικές της και για τους τρόπους εφαρμογής της. Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει όχι μόνο στον ελληνικό χώρο, είναι και ένα πρόβλημα το οποίο εντοπίζεται και στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να δούμε, και είναι μια ευκαιρία τώρα που το λέμε, να δούμε και τα εκπαιδευτικά προγράμματα της πολιτιστικής διαχείρισης και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τους μελλοντικούς ανθρώπους του πολιτισμού αυτό το θέμα, έτσι ώστε να ξέρουν και τις δυνατότητες, αλλά και το πώς πρέπει να λειτουργήσουν μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Ελπίζω να έχω απαντήσει την ερώτησή σου. Και με το παραπάνω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει ζητήσει το λόγο OEEV.K. Έχετε το λόγο, σας ακούμε. Εγώ είμαι η Βάγια η Καραΐσκου. Γιώργο, καλησπέρα. Μαρία, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Και Γιώργο, με τη δική σου ερώτηση και Μαρία με τη δική σου απάντηση, μου γεννήσατε την ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Αυτός ο πολύ σημαντικός τομέας της πολιτιστικής διπλωματίας, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει μεταξύ κρατών που βρίσκονται ή σε συγκρουσιακή κατάσταση ή σε ενδυνάμει συγκρουσιακή κατάσταση. Πολλά παραδείγματα, δυστυχώς, πολύ επίκαιρα επίσης. Γενικά, η πολιτισμική δημοκρατία, συγγνώμη, διπλωματία, σε ποια φάση, σε ποια περίοδο ειδικά είναι πιο γόνιμη στις σχέσεις μεταξύ δύο κρατών που έχουν μια ειδική σχέση, θα λέγαμε. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Εγώ ευχαριστώ και όντως είναι ένα πάρα πολύ κέριο ερώτημα, ειδικά με όλα αυτά τα οποία ζούμε αυτή την εποχή. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτές οι πρακτικές και η άσκηση της πολιτιστικής διπλωματίας είναι κάτι το οποίο γίνεται μακροπρόθεσμα. Δεν είναι μια κίνηση, ας πούμε έτσι, την οποία μπορεί να κάνει κανείς σήμερα, να δει αποτέλεσμα τώρα ή να δει αποτέλεσμα αύριο. Και επίσης, δεν είναι μια μεμονωμένη κίνηση που μπορεί να φέρει το αποτέλεσμα, αλλά είναι μαζεμένα πολλά πράγματα τα οποία μαζί μπορούν να χτίσουν σταδιακά και με την πάροδο του χρόνου και να φέρουν κάποια μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Επομένως, όντως, η πολιτιστική διπλωματία μπορεί να παίξει πολύ ρόλο στο να φέρει κοντά χώρες οι οποίες είναι σε μια αντιπαράθεση, όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει φυσικά σε περίοδο πολεμικών συγκρούσεων. Άρα, μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο μακροπρόθεσμο, το οποίο σε περίοδο ειρήνης και χωρίς να υπάρχει φυσικά ένοπλη σύγκρουση, θα μπορούσε να προλιάνει κατά κάποιο τρόπο το έδαφος, όπως πολλές φορές λέμε, για την επίσημη διπλωματία. Και θα δούμε ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα, στα οποία, ακόμα και με την περίοδο, ας πούμε, της διαμάχης του Ιράν με την Αμερική για το θέμα των πυρηνικών, που οι επαναπατρισμοί αρχαιοτήτων και οι επιστροφές από την Αμερική αρχαιοτήτων του Ιράν προλίαναν, θα λέτε, το έδαφος και έσπασαν τον πάγο ανάμεσα στις επίσημες κυβερνήσεις, έτσι ώστε να μπορέσει μετά να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι για να ξεκινήσουν τις επίσημες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Άρα βλέπουμε ότι είναι πρακτικές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιόδου είτε που υπάρχει κάποια έτσι
ψυχρότητα ανάμεσα στις σχέσεις κάποιων χωρών ή που υπάρχουν κάποιες δυσκολίες της επίσημης διπλωματίας και σιγά σιγά μακροπρόθεσμα και με πολλές μαζεμένες και στοχευμένες ενέργειες να φέρουμε μαζί και να πλωριάνουμε το έδαφος, συγγνώμη, για την επίσημη διπλωματία. Δυστυχώς όμως δεν μπορεί να κάνει και πολλά σε πολεμικές συγκρούσεις όπως αυτές που βλέπουμε σήμερα με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Εκεί δυστυχώς δεν υπάρχουν τρόποι η πολιτιστική διπλωματία να βοηθήσει τόσο έντονα. Και αυτό που θέλω να πω, γιατί είναι μια παρερμηνία που υπάρχει πολλές φορές, είναι ότι πολλοί κόσμοι θεωρεί ότι μπορεί αυτά τα πράγματα να μην λειτουργούν γιατί εντάξει, κάναμε κάτι μεμονωμένο, δεν είδαμε κάποιο αποτέλεσμα, οπότε μάλλον αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί. Αυτό δεν ισχύει. Που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η πολιτιστική διπλωματία είναι κάτι μακροχρόνιο, είναι κάτι μακροπρόθεσμο, το οποίο χτίζεται. Και χτίζεται με την πάροδο του χρόνου και με την, και με την τριβή και με τις διάφορες πρωτοβουλίες που θα πάρθουν κάθε φορά. Άρα δεν είναι κάτι που μπορεί να λειτουργήσει άμεσα, αν υπάρχει μία σύγκρουση ανάμεσα σε δύο χώρες, με ένα μαγικό ραβδί να γίνει μία έκθεση ή να ανοίξει ένα μουσείο και ξαφνικά να λυθούν τα προβλήματα, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλει πολύ μακροπρόθεσμη επένδυση. Και αυτό είναι και μία από τις δυσκολίες, γιατί μιλάμε και για οικονομικές επενδύσεις, σοβαρές, που απαιτούν και τους αναλόγους οικονομικούς πόρους. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να δώσω το λόγο στην Κατερίνα την Παπαδοπούλου που έχει ζητήσει, σχόλιο για ερώτημα και μετά έχουμε και ένα ερώτημα στο παράθυρο του chat. Κατερίνα, σε ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Σιχατέ για την εξαιρετική παρουσίαση. Και η δική μου ερώτηση γεννήθηκε από την πληροφορία για το Λούβρα Μπουντάμπι που έγινε ταυτόχρονα με στρατιωτική βάση. Και θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν περιπτώσεις που η πολιτιστική διπλωματία έχει χρησιμοποιηθεί από κάποια κράτη ως δούριος ύπος προκειμένου να αποθηθούν στόχοι που δεν είναι τόσο θεμητοί? Απλά μου γεννήθηκε αυτή η απορία με την λόγω πληροφορία και θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι κάτι που σαν... Όταν λέτε στόχοι, όχι τόσο θεμητοί, τι ακριβώς εννοείτε? Τώρα, κάτι χειρότερο από μια στρατιωτική βάση. Δεν έχω σκεφτεί κάτι, απλά επειδή εσείς είσαστε ειδικοί πάνω σε αυτό το θέμα. Να πω την πρώτη περίπτωση. Ναι, στην προηγούμενη περίπτωση η στρατιωτική βάση δεν ήταν κάτι κρυφό, ούτε κάτι το οποίο έγινε υπογείως. Αλλά ακριβώς ξεκίνησε ένα πλαίσιο συνεργασίας. Ο σκοπός της Γαλλίας ήταν η διείσδυση και η αύξηση της επιρροής της στη συγκεκριμένη περιοχή. Και αυτό προσπάθησε να το κάνει με πολλούς τρόπους. Ο ένας από αυτούς ήταν φυσικά το στρατιωτικό κομμάτι, με το άνοιγμα αυτής της καινούργιας βάσης. Και ο άλλος τρόπος ήταν η σταδιακή πολιτισμική διείσδυση μέσα από αυτή τη συμφωνία για το μουσείο. Άρα θα λέγαμε ότι συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυτές οι πρακτικές απευθύνονται σε χώρες στις οποίες μία χώρα θέλει να εξυπηρετήσει κάποιους στόχους ή να εξυπηρετήσει κάποιους σκοπούς. Και συνήθως αυτοί οι σκοποί συνδέονται και με τα γεωπολιτικά συμφέροντα και με τη γεωπολιτική στρατηγική που ακολουθεί μία χώρα. Και αυτό είναι θεμητό. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο είναι παράξενο, ακριβώς γιατί η πολιτιστική διπλωματία είναι ένα παρακλάδι, θα λέγαμε, ή ένας τρόπος άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Άρα συνδέεται άμεσα με χώρες τις οποίες θέλει κάποια χώρα είτε να έχει μία διείσδυση, είτε να αυξήσει την επιρροή της για στρατιωτικούς, γεωπολιτικούς ή άλλους λόγους, ακόμα και για άλλου τύπου συνεργασίες, όπως ήταν και η ενεργειακή συνεργασία που έγινε στην περίπτωση της Γαλλίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σίγουρα, ειδικά στο παρελθόν και στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, θα πούμε ότι υπήρξαν πολλά παραδείγματα στα οποία ακουμπούσαμε τα όρια της πολιτιστικής προπαγάνδας. Γι' αυτό είχα πει και στην παρουσίαση ότι οι πρακτικές μετά της πολιτιστικής διπλωματίας και ο τρόπος που εξελίχθηκαν την περίοδο του ψυχρού πολέμου έφεραν έτσι μια διαφορετική αίσθηση σε αυτό το θέμα και ουσιαστικά βοήθησαν στο να θεωρηθεί η πολιτιστική διπλωματία ένα εκλεπτισμένο
είδος, σε αντίθεση με αυτή την έντονη προπαγάνδα, η οποία πολλές φορές μπορεί να υπήρχε. Αλλά σίγουρα η πολιτιστική διπλωματία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ένα όργανο προπαγάνδα, με τρόπους που μπορεί φυσικά να αποφασίσει το κράτος, ένα κράτος ή μια χώρα, ότι αυτός είναι ο στόχος μου, θέλω να περάσω αυτά τα μηνύματα και εν μέσω μιας συγκαλυμμένης προπαγάνδας να χρησιμοποιήσει αυτές τις πρακτικές για να τα περάσει. Δεν ξέρω αν έχω απαντήσει την ερώτησή σας. Ναι, πλήρως. Και σε καμία περίπτωση δεν εννοώ ότι είναι μη θεμητή η κίνηση αυτή με τη στρατιωτική βάση, απλά εμπνευσμένη από αυτή την πρακτική. Ναι, έκανα την ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια. Πολύ ωραία. Έχουμε και ένα ερώτημα στο παράθυρο του chat. Το ερώτημα λέει, αν υπήρχε το ενδιαφέρον να γίνει κάποιο πείραμα σε τουριστικό προορισμό με έντονο πολιτιστικό ενδιαφέρον, π.χ. είναι υπό την ομπρέλα της UNESCO, τι πιστεύετε ότι θα έχει ενδιαφέρον να μετρηθεί? Για παράδειγμα, η ψηφιοποίηση του περιεχομένου πολιτιστικών φορέων, πώς θα θέλετε να εξεταστεί έχοντας ως target audience το τουριστικό κοινό? Και συνεχίζει το ερώτημα με υστερόγραφο. Πιστεύετε ότι είναι όριμο το κοινό, αλλά και οι πολιτιστικοί φορείς να έρθουν αντιμέτωποι με την παιγνιοποίηση που είναι οικία σε ψηφιακούς ηθαγενείς? Μαρία, σε σένα ο λόγος. Θέτεται ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, το ζήτημα των νέων τεχνολογιών. Πώς αυτές έχουν επηρεάσει ή έχουν αλλάξει το πεδίο της πολιτιστικής διπλωματίας. Καταρχάς, πούμε ότι η τεχνολογία, είτε αυτό έχει να κάνει με παιχνιοποίηση ή gamification, είτε έχει να κάνει με οποιοδήποτε είδους νέες τεχνολογίες, ακόμα και με social media, τα οποία είναι ευρέως γνωστά, έχουν φέρει μία πολύ μεγάλη τομή, θα λέγαμε, στο πεδίο της πολιτιστικής διπλωματίας, γιατί έχουν αλλάξει κατά πολύ τους τρόπους μετάδοσης των μηνυμάτων. Πλέον με τεχνολογία τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο εύκολα. Μπορούν μηνύματα τα οποία θέλουμε να περάσουμε να περάσουν πολύ εύκολα μέσω της τεχνολογίας προς τα έξω και να φτάσουν σε όλες τις γωνιές του πλανήτη. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τεχνολογία, είτε αυτή είναι η παιχνιοποίηση που αναφέρει στην ερώτηση, είτε είναι οποιασδήποτε άλλες νέες ή αναδυόμενες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περάσουμε ακόμα πιο, με ακόμα πιο πολύ ενδιαφέρον, αν θέλετε, να τραβήξουμε το ενδιαφέρον του κοινού, είτε αυτά εφαρμόζονται σε τουριστικούς προορισμούς, είτε σε αρχαιολογικούς χώρους, είτε σε εκθέσεις, είτε σε μουσεία, είτε σε οποιοδήποτε άλλο δίο. Επομένως, οι τεχνολογίες έχουν κάνει μια τομή και έχουν αλλάξει κατά πολύ και τα μέσα και τους τρόπους με τους οποίους περνάμε τα μηνύματα στην πολιτιστική διπλωματία, αλλά έχουν φέρει και κάτι ακόμα, το γεγονός ότι πλέον ο κάθε ένας από εμάς και ο κάθε πολίτης μπορεί πολύ εύκολα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να περάσει μηνύματα, να αποτελέσει ο ίδιος πρέσβη της χώρας στο εξωτερικό ή και να κάνει και ο ίδιος κατά κάποιο τρόπο μια δικιά του, αν θέλετε, πολιτιστική διπλωματία, επηρεάζοντας και τους υπόλοιπους, την κοινή γνώμη σε άλλες χώρες, θέτοντας θέματα στο τραπέζι ή αναδεικνύοντας ζητήματα τα οποία μπορούν να απασχολήσουν την κοινωνία των πολιτών. Επομένως, όντως, οι τεχνολογίες έχουν ανοίξει ένα τελείως καινούριο δρόμο και σίγουρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον του κόσμου, όχι μόνο σε τουριστικά, σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, αλλά γενικότερα σε πολλά από αυτά τα εργαλεία που είχαμε δει. Νομίζω υπήρχε και ένα κομμάτι στην αρχή της ερώτησης, το οποίο δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν έχω απαντήσει. Ήταν οι ερωτήσεις, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έχουμε άλλο ερώτημα, έχουμε άλλο σχόλιο. Γιώργο, νομίζω υπήρχε δύο ερωτήσεις που είχαν την ίδια ερώτηση από το ίδιο άτομο. Ναι, ήταν συνέχεια η μία ερώτηση από την άλλη. Αν έχει επιπλέον ερώτημα ή αν κάτι δεν απαντήθηκε, ας μας πει το άτομο αυτό, η κυρία Νατάσα Πανδύ, αν μπορώ να
καταλάβω καλά από το email που είναι εκεί, αν χρειάζεται έτσι επιπλέον διευκρινήσεις ή επιπλέον σχόλια. Να δώσω το λόγο στην Ευγενία, όπως βλέπω το όνομά της. Ευγενία, σε ακούμε. Καλησπέρα σας, ακούγομαι. Πολύ καθαρά, ναι. Λοιπόν, ονομάζομαι Ευγενία Πετροπούλου. Καλησπέρα, κύριε Παπαϊάν. Ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ ωραία παρουσία σας και για τις πληροφορίες πάνω στην πολιτιστική διπλωματία. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Υπάρχει κάποιο όριο ανάμεσα στην πολιτιστική διπλωματία όταν τίθεται το ζήτημα επιστροφή ή ανταλλαγή πολιτιστικών αγαθών που μπορεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη και να μετατραπεί ως ένα φαινόμενο εθνικισμού? Δηλαδή, πώς μπορούμε να κρατήσουμε αυτή την ισορροπία? Γιατί βλέπουμε γεγονότα όπως μία επίδειξη ενός οίκου μόδας σε αρχαίους ναούς και όπως το συνηθισμένο ζήτημα της επιστροφής των αγμάτων. Λοιπόν, όντως τίθονται αρκετά ζητήματα μέσα από την ερώτησή σας. Καταρχάς, όσον αφορά τον επαναπατρισμό αρχαιοτήτων, πούμε ότι είναι ένα ουσιαστικά τεράστιο ζήτημα, μία από τις πλέον βασικές εκφάνσεις της πολιτιστικής διπλωματίας, ειδικά στην Ελλάδα, και θα μπορούσε να αποτελεί από μόνο του μία παρουσίαση αντίστοιχη με αυτήν, γιατί ακριβώς υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία μπορούν να συζητηθούν σε σχέση με το πώς μπορεί η πολιτιστική διπλωματία να βοηθήσει ουσιαστικά σε τέτοιου είδους ζητήματα και τέτοιου είδους διεκδικήσεις από την πλευρά των χωρών για επιστροφή αρχαιοτήτων. Όσον αφορά τα θέματα εθνικισμού, δεν είμαι σίγουρη ότι έχω αντιληφθεί ακριβώς την ερώτησή σας. Σίγουρα η πολιτιστική διπλωματία είναι ο διαβλός μέσα από τον οποίο μπορεί μια χώρα να θέσει τα επιχειρήματά της στο τραπέζι και να τα θέσει στη διεθνή σκηνή, στα διεθνή φόρα, έτσι ώστε να αποκτήσει ερίσματα και να αποκτήσει ουσιαστικά συμμάχους οι οποίοι θα υποστηρίξουν τα αιτήματά της. Και αυτό είναι που κάνει η Ελλάδα, μιας και αναφερθήκαμε στα μάρμαρα του Παρθενώνα, αυτό είναι που κάνει διαχρονικά η Ελλάδα και μέσα από την Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO και μέσα από άλλα φόρα, ακόμα και μέσα από μια προσπάθεια και μέσα από καμπάνιες ευαισθητοποίησης του κοινού στις άλλες χώρες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε χώρες άλλες του εξωτερικού. Και φυσικά τους διαβλούς μπορεί να χρησιμοποιήσει και η άλλη πλευρά και το Ηνωμένο Βασίλειο εν προκειμένου, για να θέσει κάτω τα δικά του επιχειρήματα και να προσπαθήσει και αυτό να βάλει τη δικιά του υπερασπιστική γραμμή εντός εισαγωγικών όσον αφορά αυτό το θέμα. Επομένως, υπάρχουν πολλά εργαλεία πολιτιστικής διπλωματίας τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει μια χώρα η οποία διεκδικεί τον επαναπατρισμό αρχαιοτήτων της. Και σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δει μια χώρα η οποία ασχολείται με αυτό το θέμα, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να θέσει το θέμα επιτακτικά στο τραπέζι και να το ανάγει σε ένα διεθνές ζήτημα κοντά στο πλευρό της, την διεθνή κοινή γνώμη, αλλά και άλλες χώρες, όπως προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα. Όσον αφορά το ζήτημα που αναφέρατε για τις επιδείξεις μόδας που έχουν γίνει σε αρχαιολογικούς χώρους, αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο δεν έχει σχέση τόσο άμεσα με τον επαναπατρισμό αρχαιοτήτων, αλλά έχει άμεση σχέση με την πολιτιστική διπλωματία, γιατί ακριβώς μέσα από τέτοιου είδους δραστηριότητες, μέσα από τέτοιου είδους ενέργειες, αυτές οι εικόνες ταξιδεύουν σε όλο τον πλανήτη και δημιουργούν θετικές εικόνες για τη χώρα, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο πεδίο της πολιτιστικής διπλωματίας, νομίζω φυσικά ότι υπάρχει και ο σεβασμός στα αρχαία μνημεία, η προστασία τους και σε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα, δεν θα έλεγα ότι είναι κακό να κάνει μια χώρα τέτοιου είδους ενέργειες. Αντιθέτως, θεωρώ ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να δείχνει μια πιο ευρεία υιοθέτηση τακτικών της πολιτιστικής διπλωματίας και
μέσα από τέτοιου τύπου γεγονότα τα οποία, με τα οποία προβάλλεται ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, αλλά και δίνοντας ουσιαστικά χώρο είτε σε ξένες κινηματογραφικές παραγωγές που έχουμε δει να συμβαίνει κατά κόρον στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα, ή και με άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες κάνουν καλό, δεν κάνουν κακό, νομίζουν πάντα ότι γίνονται με σεβασμό στα μνημεία στα οποία διεξάγονται. Πολύ ωραία. Έχουμε ερώτημα από την Νατάσα την Παντή. Θα ήθελα να μάθω τι πιστεύετε ότι θα είχε αξία να μετρηθεί σε πείραμα για την ανταπόκριση του κοινού, τουριστικού κοινού, σε μέρη με έντονο πολιτιστικό ενδιαφέρον, ώστε να προβάλλεται με καινοτομία και σύγχρονο περιεχόμενο ο εκάστοτε προορισμός. Ωραία. Αυτή ήταν αυτό που ξεχάσαμε να απαντήσουμε πριν. Ευχαριστώ πολύ που το θέσατε ξανά. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ένα από τα προβλήματα της πολιτιστικής διπλωματίας είναι ότι δεν μπορούμε εύκολα να μετρήσουμε μεμονωμένα την απόδοση κάποιων πρακτικών ή κάποιων πραγμάτων που μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, από τα ζητήματα τα οποία συζητιούνται πολύ και έχουν συζητηθεί και στη διεθνή βιβλιογραφία είναι το γεγονός ότι προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να μετρήσουμε την απόδοση ενεργειών που κάνει η πολιτιστική διπλωματία. Και θα λέγαμε ότι είναι ένα πρόβλημα το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εύκολοι τρόποι να μετρήσει κάποιος την αποτελεσματικότητα αυτών των πρακτικών μεμονωμένα, ακριβώς γιατί, όπως είπαμε πριν, η πολιτιστική διπλωματία ασκείται διαχρονικά, ασκείται μακροπρόθεσμα και ασκείται μέσα από πολλές και διαφορετικές ενέργειες. Άρα, εάν προσπαθήσει κάποιος μεμονωμένα να μετρήσει την απόδοση κάποιων πρακτικών σε ένα χώρο μέσα από μία ενέργεια που έχει κάνει, δεν πιστεύω ότι θα έχει σωστά αποτελέσματα, γιατί θα έχει μία πολύ αποσπασματική εικόνα. Συνήθως, αυτό που γίνεται είναι ότι μετράμε, για παράδειγμα, την επισκεψιμότητα. Αν, για παράδειγμα, έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένους χώρους ή με μουσεία ή με εκθέσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της πολιτιστικής διπλωματίας, μετράμε, για παράδειγμα, την επισκεψιμότητα και βλέπουμε σε πόσο κόσμο μπόρεσε να φτάσει το μήνυμα. Δεν είναι όμως αυτό αρκετό. Σίγουρα μπορούμε μέσα από μιλώντας με τον κόσμο σε συγκεκριμένα, είτε αν έχουμε να κάνουμε με τουριστικά προϊόντα, είτε αν έχουμε να κάνουμε με αρχαιολογικούς χώρους, είτε οτιδήποτε, σίγουρα μπορούμε να ρωτήσουμε για να δούμε τι έχουν καταλάβει, τι προσλαμβάνωσες έχουν πάρει, για να δούμε αν τα μηνύματα τα οποία ενδεχομένως θέλαμε να στείλουμε έχουν περάσει σωστά. Αλλά πάλι αυτό θα είναι μια αποσπασματική εικόνα, γιατί δεν θα μπορέσει να μας δώσει μακροπρόθεσμα την πλήρη εικόνα του κατά πόσον έχουμε πετύχει συνολικά τους στόχους της πολιτιστικής διπλωματίας που έχουν τεθεί. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί στο μέλλον, θα φανεί μακροπρόθεσμα, ανάλογα αν αλλάξουν στάσεις είτε στη διεθνή σκηνή, είτε στη διεθνή κοινή γνώμη. Άρα είναι κάτι δύσκολα μετρήσιμο. Μπορούμε όμως να πάμε στοχευμένα και να ρωτήσουμε συγκεκριμένα και να δούμε αν στη συγκεκριμένη περίπτωση πέρασαν κάποια μηνύματα τα οποία εμείς θέλαμε να δώσουμε. Πολύ ωραία. Έχουμε ένα ακόμη ερώτημα στο παράθυρο του chat. Ρωτάει η κυρία Πλακιά, όταν ο επαναπατρισμός θησαυρών δεν απευθύνεται σε ένα μεγάλο μουσείο ή πολιτιστικό οργανισμό, αλλά σε έναν συλλέκτη ή σε έναν διακινητή, τότε ο ρόλος της πολιτιστικής διπλωματίας θεωρείται ότι θα είναι αρκετός? Ερώτηση και αυτή. Ουσιαστικά έχει να κάνει και με την περίπτωση. Όπως ξέρετε, ενδεχομένως τα αιτήματα για επαναπατρισμούς αρχαιοτήτων ποικίλουν και δεν είναι τα ίδια. Μπορεί να έχουμε αιτήματα τα οποία είναι, όπως ας πούμε, το αίτημα των Μαρμάρων του Παρθενώνα, τα οποία έχουν γίνει πολύ πριν από την καθιέρωση συγκεκριμένων διεθνών συμβάσεων και νομοθεσιών προστασίας. Άρα εκεί σίγουρα η πολιτιστική διπλωματία βοηθά στο να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ρίσματα. Από την άλλη, όταν έχουμε να κάνουμε με ιδιώτες συλλέκτες, συνήθως έχουμε να κάνουμε με προϊόντα αρχαιοκαπηλείας, με προϊόντα τα οποία πολιτιστικά αρχαιότητες, οι οποίες έχουν εξαχθεί παρανόμως
και κατά παράβαση των εθνικών νομοθεσιών και των διεθνών συμβάσεων από τη χώρα, χωρίς τις απαραίτητες άδειες φυσικά. Άρα εκεί τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, γιατί έχουμε και την νομική οδό, έχουμε άλλα εργαλεία με τα οποία μπορούμε πολύ πιο εύκολα και πιο άμεσα να διεκδικήσουμε πίσω με τα νομικά ερίσματα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, να διεκδικήσουμε πίσω αυτές τις αρχαιότητες από ιδιώτες ή από συλλέκτες, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με προϊόντα αρχαιοκαπηλείας. Και σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, θα δούμε ότι η πολιτιστική διπλωματία μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικότερα, όχι μεμονωμένα για τη διεκδίκηση ενός αντικειμένου, αλλά για την γενικότερη ευαισθητοποίηση των ξένων χωρών και των ατόμων, μεμονωμένα των πολιτών ξένων χωρών, απέναντι σε θέματα αρχαιοκαπηλείας. Για παράδειγμα, εάν έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένες αγορές, χώρες αγοράς που γνωρίζουμε ότι είναι χώρες τις οποίες διακινούνται πολύ όταν φεύγουν από τη χώρα προϊόντα αρχαιοκαπηλείας, εκθέσεις, για παράδειγμα, οι οποίες μπορεί να γίνουν, ή άλλες καμπάνιες ή άλλες εκστρατείες μπορεί να στοχεύσουν στο να ευαισθητοποιήσουν μακροπρόθεσμα το κοινό της συγκεκριμένης χώρας, αλλά όχι στο να διεκδικήσεις συγκεκριμένα κάτι. Επομένως, καλό είναι να διαχωρίσουμε την κάθε περίπτωση στο πλαίσιο της και να δούμε πού μπορεί να βοηθήσει η πολιτιστική διπλωματία σε κάθε περίπτωση. Σίγουρα, εκεί που μπορεί να βοηθήσει στη διεκδίκηση πάρα πολύ, είναι σε περιπτώσεις όπως αυτές των μαρμάρων του Παρθενώνα, που η ισχύουσα νομοθεσία δεν μας βοηθά στο να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε νομικά τις αρχαιότητες αυτές. Πολύ ωραία. Έχουμε άλλο σχόλιο, έχουμε άλλο ερώτημα. Έχουμε ένα ερώτημα, ένα σχόλιο από την Ειρήνη τη Μακεδόνα. Καλησπέρα. Δυστυχώς δεν ήταν εφικτό να παρακολουθήσω από νωρίς. Ευχαριστώ για την παρουσία σας και την παρουσίασή σας. Και επίσης έχω μια ερώτηση. Στις μέρες μας γίνεται προσπάθεια ίσης διαφύλαξης και εκπροσώπησης διαφορετικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών στο σχεδιασμό μελλοντικών διαστημικών αποστολών. Αφορά στην πολιτιστική διπλωματία κάθε χώρας να εμπλέκεται ή όχι στην αξιολόγησή τους και επιλογή τους. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής όλα όσα τα παραδείγματα τα οποία έχουμε δει αφορούν την πολιτιστική διπλωματία στη γη. Αλλά σίγουρα όσο ο άνθρωπος επεκτείνεται και όσο επεκτείνονται και οι αποστολές, οι διαστημικές, νομίζω ότι σιγά σιγά θα ξεκινήσει να μας απασχολεί το τι γίνεται σε αυτές τις διαστημικές αποστολές. Μέχρι στιγμής αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει συνδεθεί με την πολιτιστική διπλωματία. Μπορώ να πω ότι μπορεί να συνδεθεί σε επίπεδο τεχνολογικής, σε επίπεδο τεχνολογικό ή σε επίπεδο επιστημονικό, σε σχέση με, με τη δύναμη και την ισχύ που δίνει η τεχνογνωσία που σχετίζεται με τις διαστημικές αποστολές σε μια χώρα, την ισχύ που της δίνει στο παγκόσμιο επίπεδο, όπως είναι για παράδειγμα η δύναμη της Ρωσίας που βλέπουμε τώρα σε διαστημικά θέματα και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να ασκήσει πιέσεις χρησιμοποιώντας ως μοχλό το ζήτημα, για παράδειγμα, του διαστημικού σταθμού Μυρ. Επομένως, είναι κάτι το οποίο μπορεί να συνδεθεί με αυτόν τον τρόπο. Μέχρι στιγμής δεν είναι κάτι το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα, αλλά ναι, γιατί όχι, είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να κινηθεί το τοπίο προς τα εκεί το επόμενο διάστημα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άλλο ερώτημα, άλλο σχόλιο, κάτι. Πολύ ωραία, έχουμε κλείσει ήδη σχεδόν 2 ώρες, χάρη στην ομιλία, την παρουσίαση της Μαρίας της Σιεχατέ, την οποία την ευχαριστούμε θερμότατα. Είχαμε έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την πολιτιστική διπλωματία, που εκ των πραγμάτων αποτελεί κάτι κεντρικό. Και είμαι βέβαιος ότι θα ακολουθήσουν και πολύ περισσότερες συζητήσεις και έρευνες σχετικά.
Μαρία, εγώ από την πλευρά μου και εκ μέρους του προγράμματος να σε ευχαριστήσω θερμότατα για την ομιλία και για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να δώσουμε το λόγο σε σένα για να κλείσεις την σημερινή δράση. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου πάρα πολύ ξανά και για την πρόσκληση και όλους εσάς που συντονιστήκατε μαζί μας Κυριακή βράδυ για αυτό το θέμα. Είναι όντως ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει από εδώ και στο εξής και την Ελλάδα και την Κύπρο ακόμα πιο έντονα, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες τις οποίες δεν έχουμε αντιληφθεί πλήρως. Ήθελα να κλείσω και με ένα μήνυμα ότι πρέπει σιγά σιγά να δούμε σοβαρά την εμπλοκή των ανθρώπων του πολιτισμού, των ανθρώπων που σπουδάζουν πολιτιστική διαχείριση στα ζητήματα της διπλωματίας του πολιτισμού, γιατί είναι πάνω σε αυτούς που θα στηριχτεί το μέλλον της πολιτιστικής διπλωματίας. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στα χέρια τους και θα έχουν στα χέρια τους τις πρώτες ύλες και τη διαχείριση των πρώτων υλών για την εφαρμογή της πολιτιστικής διπλωματίας. Επομένως, πρέπει να δούμε, και αυτό θέλω να κλείσω με αυτό το μήνυμα, πώς μπορούμε ως πολιτιστικοί διαχειριστές να εμπλακούμε πιο σοβαρά στα θέματα της πολιτιστικής διπλωματίας, να την καταλάβουμε καλύτερα και να εκπαιδευτούμε πιο καλά πάνω αυτά τα θέματα, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση στο μέλλον να προσφέρουμε τις γνώσεις μας στο πεδίο της πολιτιστικής διπλωματίας. Εξαιρετικό το μήνυμα με το οποίο κλείνουμε έτσι σήμερα αυτό το όμορφο βράδυ που είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τόσα πράγματα. Να σημειώσω ότι και η ομιλία αυτή έχει καταγραφεί και θα είναι διαθέσιμη από το YouTube του Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Κύπρου. Να ευχηθώ σε όλους και όλες καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και να κλείσω ξανά ευχαριστώντας την συνάδελφο και φίλη, την Μαρία Τενισιακατέ για τη σημερινή ομιλία. Καλή συνέχεια σε όλους και όλες. Παραμένουμε σε επικοινωνία για ό,τι σχετικό. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η καταγραφή.